Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Και καλή εβδομάδα φυσικά. Εδώ είμαστε στον Λίμπερο Πάροτε συντονισμένοι στους 107 και 4 σήμερα Δευτέρα. Η τελευταία Δευτέρα του Γενάρη, 29 του μήνα, στα 15 λεπτά και ακριβώς είμαστε μετά τις 5. Εδώ συντονισμένοι στην συχνότητα του Λίμπερο για να ακούσετε στο επόμενο δίωρο όλα τα θέματα που αφορούν τον Άρη. Είτε το ποδόσφαιρο, είτε το μπάσκετ, είτε οτιδήποτε άλλο. Και είναι και πολλά, και είναι και σημαντικά, και είναι και ενδιαφέροντα, και είναι και καυτά και ζεματιστά και όπως θέλετε μπορείτε να τα βαφτίσετε, καθώς έχουμε πολύ πράγμα, πολύ ρεπορτάζ, πολλά θέματα με τα οποία θα καταπιαστούμε έως και τις 7, οπότε μείνετε εδώ συντονισμένοι για να ενημερωθείτε. Θα προσπαθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να σκιαγραφίσουμε την κυτρινόμαυρη επικαιρότητα, πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, κατά κύριο λόγο στα δύο δημοφιλή αθλήματα, στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ γίνεται ένας χαμός πραγματικά. Στο ποδόσφαιρο είναι λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα, αλλά ένα ποστάρισμα το Σαββατοκύριακο μας έκανε λίγο άνω κάτω. Θα δούμε τι γίνεται και με αυτό. Με τον Βασίλη Καβαδία είμαστε πίσω από την κονσόλα του ήχου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω μηνυμάτων. Σας υπενθυμίζω. FM και ενώ γράφετε αυτό που θέλετε και συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526. Το SMS έχει χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ αλλά και των χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Το μπάσκετ είναι νομίζω στην κορυφή της επικαιρότητας. Είναι η αγωνία μας, είναι το άγχος μας, είναι η στεναχώρια μας, είναι όλο το ενδιαφέρον μας εκεί πέρα στραμμένο τα τελευταία 24 ώρα, ειδικά μετά από μία ακόμη ντροπιαστική ήττα από τον Κόρυβο εντός έδρας το χθεσινό απόγευμα. Μία ήττα η οποία ξύπνησε, αν θέλετε, ή ενεργοποίησε τα αντανακλαστικά του κυτρινόμαυρου οργανισμού με μία συνάντηση χθες το βράδυ, με κινητοποίηση από πλευρά ερασιτέχνη, γενικότερα με μια προσπάθεια ολόκληρου του κυτρινόμαυρου μηχανισμού να πιεστεί ο άνθρωπος ο οποίος φυσικά έχει τα κλειδιά και είναι αυτός που ορίζει και καθορίζει τις εξελίξεις, ο Νίκος Ολάσκαρας, διότι έτσι όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην ΚΑΕ Άρης οδεύει με μαθηματική ακρίβεια προς τον κρεμό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άλλος που μπορεί να υποστηρίξει, μπορεί να ελπίζει σε κάτι διαφορετικό. Έτσι όπως είναι, επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, 5 και 17, η κατάσταση στην ΚΑΕ Άρης. Θα δούμε πώς έχουν τα πράγματα, ποιες αποφάσεις έχουν πάρθει, τι μπορούμε να περιμένουμε τα επόμενα 24 ώρα. Πάντοτε στη λογική της εξέβρεσης μιας λύσης, προκειμένου ο Άρης να κάνει ως το τέλος της σεζόν τις νίκες που πρέπει, να αποκτήσει μια όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ηρεμία και ασφάλεια, για να μπορέσει να πάρει τα παιχνίδια που πρέπει και να κοιτάξει την επόμενη του μέρα. Στο ποδόσφαιρο από την άλλη, ο Άρης μπορεί να μην αγωνίστηκε αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά μια χαρά κερδισμένος βγήκε, καθώς αυτή η ήττα του Όφη από τον Απόλλωνα Λάρισας στο Αλκαζάρ, αυτό το 1-0 της Θεσσαλικής ομάδας, τον έφερε και πάλι σε μια διαφορά ασφαλείας από την τρίτη θέση των 6 βαθμών. Παραμένει βέβαια κολλημένη από πίσω του η Παναχαϊκή στον 1 βαθμό, αλλά ο πρώτος και ο δεύτερος παίρνουν το εισιτήριο της ανόδου. Από τον τρίτο ο Άρης απέχει πλέον 2 νίκες, 6 βαθμούς. Ο Άρης, ο οποίος επιστρέφει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με εμβόλυμη αγωνιστική την Τετάρτη μεθαύριο στη Βέρεια κόντρα στην τοπική ομάδα. Και σας δώσουμε και το ρεπορτάζ για το πώς ολοκληρώνει σιγά σιγά την προετοιμασία της η ομάδα για αυτή την αναμέτρηση. Ο φίλος 779 λέει: πολύ περίεργη στάση Μυροφορίδη για θέμα εν λουντούλου Λότα. Δεν ήθελε ούτε Χαντί. Βγήκε και στο μέσο που. Αν δεν πες το ρήμα. Δεν αντιμετωπίζει όπως. Δεν είπε τίποτα. Δεν λέει, καταρχήν δεν λέει το μέσο. Τρυπάλι. Να κάτσουν να τα βρούνε. Το ότι το λέει δεν σημαίνει ότι το αποδεχόμαστε εμείς. Ναι, εντάξει, οκ. Νομίζω ότι. Να κάτσουν να τα βρούμε κάρι με 6 πλάς και έχουμε αναταραχή. Εντάξει, είναι λίγο περίεργη η κατάσταση γενικότερα. Δηλαδή έγινε ένας κακός χαμός το τελευταίο 48ωρο με ένα ποστάρισμα του τεχνικού διευθυντή του Άρη, του Παύλου Μυροφορίδη. Ένα ποστάρισμα το οποίο κατέβηκε βέβαια μετά από λίγα λεπτά. Αλλά αυτά τα λίγα λεπτά που έμεινε στον ιντερνετικό αέρα ήταν αρκετά να προκαλέσουν μια αναταραχή και μια πολύ μεγάλη κουβέντα γύρω από το τι ακριβώς εννοεί ότι όταν λέει όλα κάποια στιγμή τελειώνουν ο τεχνικός διευθυντής του Άρη. Να πούμε τι συμβαίνει με τον Άρη, απλά να κάνω μια παρατήρηση. Το post του Μυροφορίδη έμεινε περίπου μία ώρα πρωί Κυριακής. Φυσικά σήμερα είναι πρωτοσέλιδο και γίνεται ανάλυση επί ανάλυσης στις δύο εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, τις αθλητικές. Φυσικά
υπάρχει σχεδόν σε όλα τα μέσα ενημέρωσης και φυσικά οι 9 στους 10 που ασχολούνται με το συγκεκριμένο γεγονός δεν λένε ότι ξέρουν κάτι, αλλά γράφουν ότι τους είπαν, μου είπαν, άκουσαν το χειρότερο. Θα κάνω μία απλή ερώτηση και μετά πάμε στο τι πραγματικά συμβαίνει για το, στο θέμα αυτό. Τουλάχιστον σύμφωνα με το δικό μας το ρεπορτάζ. Πριν από περίπου 3 μήνες υπήρχε ένα ποστάρισμα του Γιώργου Σαβίδη, το οποίο ξέσκιζε κόσμο και κοσμάκι. Το ποστάρισμα αυτό του Γιώργου Σαβίδη έμεινε στον αέρα για περίπου 3 μήνες. Γιατί ακόμα δεν έχει κατέβει. Ξέσκιζε πρόσωπα και καταστάσεις εντός του ΠΑΟΚ, εκτός του ΠΑΟΚ, περιφερειακά του ΠΑΟΚ, εκτός, εντός και επί τα αυτά. Είδατε κανέναν να το κάνει θέμα? Όχι. Εκτός από αυτό το ποστάρισμα, υπήρχαν και πολλά άλλα ακόμα ποστάρισματα, τα οποία, αν είναι κατά του Ολυμπιακού ή υπέρ κάποιου παίκτη του ΠΑΟΚ, δημοσιεύονται. Αν είναι εναντίον είτε συναδέλφων, είτε συγκεκριμένων εντός της οικογένειας του ΠΑΟΚ, λένε, αφαιάστε να μαρτώ με τον Γιωργάκη, ποιος ασχολείται. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ασχολούνται κάποιοι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά, ο Σάρης δίνει δικαιώματα. Αυτό δεν αναιρεί κάτι. Ούτε επίσης εμείς θα κρύψουμε το ρεπορτάζ και δεν θα πούμε αν κάτι συμβαίνει. Είναι όμως η τακτική, η επικοινωνιακή ορισμένων, το πώς σε μια φωτιά που πάει να ανάψει τον Άρη ρίχνουν λάδι και στο πώς σβήνουν στη γέννησή της την φωτιά όταν πρόκειται για τον συμπολίτη. Και σας λέω το χαρακτηριστικό αυτό παράδειγμα με τον Γιωργάκη, ο οποίος το είχε και στα ρώσικα μάλιστα, έδωσε και την μετάφραση μετά. Έχουν γίνει πράγματα και θαύματα, αλλά φυσικά δεν μπήκε πρωτοσέλιδο. Και είναι κάτι παρόμοιο, αν θυμάστε, με τα πορίσματα. Το πόρισμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ κάποτε, επί δύσκολων εποχών, δεν γράφτηκε και δεν σημειώθηκε από κανέναν και δεν δημοσιεύτηκε γιατί υπήρχαν νομικοί λόγοι. Το πόρισμα της ΠΑΕ Άρης κυκλοφόρησε σε συνέχειες και με πάρα πολλά αντίγραφα. Αυτό είναι ένα κομμάτι και θέλω πραγματικά να είστε λίγο, να βλέπετε τον τρόπο που αντιμετωπίζεται ο δικός μας σύλλογος, ο Άρης. Και πώς αντιμετωπίζονται όλοι οι άλλοι στο επικοινωνιακό κομμάτι. Το άλλο κομμάτι, και φυσικά εμείς δεν έχουμε κρυφτεί ποτέ εδώ, είναι το τι γίνεται στην ομάδα. Και αυτό έχουμε υποχρέωση εμείς να ενημερώσουμε τον κόσμο και θα σας πούμε το δικό μας το ρεπορτάζ. Είναι δύο διαφορετικά όμως πράγματα. Το ένα και το άλλο. Ναι, είναι όντως διαφορετικά πράγματα. Είναι μια σχέση η οποία, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολη μεταξύ του τεχνικού διευθυντή και του Θόδωρου Καρυπίδη, κυρίως γιατί είναι και οι δύο πάρα πολύ ισχυρές προσωπικότητες. Αν θέλετε, είναι λίγο, αυτές οι προσωπικότητες γενικότερα είναι λίγο, λίγο εγωιστές, λίγο ισχυρογνώμονες, δεν κάνει εύκολα ο ένας λίγο πίσω. Και σε αυτές τις περιπτώσεις ξέρετε ότι δεν θέλει και πολύ να φτάσει στα άκρα, να έχεις μια παρεξήγηση, και όταν μιλάμε για μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, μια καθημερινότητα η οποία περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα και ενασχόληση με, γενικότερα με διάφορα θέματα, δεν μπορεί να μην υπάρχει και τριβή. Και η αλήθεια είναι ότι τους τελευταίους μήνες υπάρχουν αρκετά περιστατικά που δείχνουν ότι αυτή η σχέση έχει κάποια θεματάκια ανάμεσα στους δύο άντρες. Θα είμαστε πραγματικά εθεροβάμενες αν πιστέψουμε ή βγούμε τώρα να σας πούμε ότι είναι όλα καλά, όλα μέλη γάλα και ότι οι δύο αυτοί άνθρωποι αυτή τη στιγμή παίζουν τάβλη. Όχι, δεν είναι έτσι, και γι' αυτό το λόγο φτάσαμε στο αποκορύφωμα, αν θέλετε, μια αφορμή με την ολοκλήρωση κάποιων κινήσεων ή την αποδέσμευση κάποιων ποδοσφαιριστών στο τέλος τώρα της χειμερινής μεταγραφικής περίοδου, για να αναδειχθεί αυτό το θέμα και να βγει στην επιφάνεια. Δεν είναι καινούργιο, επαναλαμβάνω. Είναι κάτι το οποίο υποβόσκει εδώ και αρκετό καιρό. Προς την εκτόνωση έχουν βοηθήσει εκατέρωθεν τους τελευταίους μήνες διάφοροι άνθρωποι, γιατί, επαναλαμβάνω, είναι ισχυρογνώμονες και οι δύο. Και έφτασε πολλές φορές ο ένας να μην μιλάει στον άλλον. Στην πίτα, βέβαια, ναι, κάνα πλάκα, ναι, ο ένας τον άλλον. Πράγμα το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, επέφερε
ορισμένες φορές και μία δυσλειτουργία στο εσωτερικό του ποδοσφαιρικού τμήματος. Αλλά πάντοτε επικρατούσε η λογική, πάντοτε επικρατούσε η ψυχραιμία, πάντοτε επενέβαιναν κάποιοι άλλοι άνθρωποι και γενικότερα. Όπως θα γίνει και τώρα. Όπως και γενικότερα για το καλό της ομάδας και για τον σκοπό για τον οποίο έχει έρθει ο Παύλος Μυροφορίδης και ζει και αναπνέει προφανώς ο Θόδωρος Καρυπίδης, διότι θα χάσει πάρα πολλά λεφτά, την ιστεροφημία του και γενικότερα πάρα πολλά πράγματα αν ο Άρης δεν καταφέρει φέτος να πάρει την άνοδο. Τα αφήνουν στην άκρη και συνεχίζουν και πορεύονται και έχω την εντύπωση ότι αυτό θα ισχύσει και αυτή τη φορά. Η αφορμή ήταν ο Λότας και ο Ελουντούλου. Διότι υπήρξε μια επιθυμία από πλευράς διοίκησης να ελαφρυθεί λίγο το ρόστερ και να αποχωρήσει, για παράδειγμα, ο Λότας σε περίπτωση που δεν θεωρούσε η τεχνική ηγεσία ότι θα μπορούσε να βοηθήσει από εδώ και πέρα. Μετά την έλευση Χαντί. Ναι. Η τεχνική ηγεσία δεν ήταν αρνητική σε αυτό το ενδεχόμενο. Ήταν όμως αρνητικός και εξακολουθεί να είναι ο τεχνικός διευθυντής του Άρη. Για τους δικούς του λόγους. Θέλετε γιατί είναι δική του επιλογή? Θέλετε γιατί τον πιστεύει? Για τους δικούς του, εν πάση περιπτώσει, λόγους, επέμενε ότι θα έπρεπε να παραμείνει στην ομάδα. Και ενοχλήθηκε από την πρόθεση της διοίκησης να του λύσει το συμβόλαιο. Ενώ ο τεχνικός διευθυντής είναι αυτός ο οποίος έχει, όπως καταλαβαίνετε, τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Διότι όταν επιλέγεις έναν άνθρωπο να σου κάνει αυτή τη δουλειά, σωστό, αποδέχεσαι την κρίση του, τις επιλογές του, διότι αν δεν τις αποδέχεσαι και αν δεν συμφωνείς μαζί του, τότε θα πρέπει να χωρίσουν οι δρόμοι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, για μένα τουλάχιστον. Και εφόσον, επαναλαμβάνω, σε πολλά θέματα δεν μπορούν να συμφωνήσουν. Καλά, μπορείς να κάνεις υποχωρήσεις κιόλας. Ναι. Ο ένας και ο άλλος. Ναι, φαίνεται ότι δεν υποχωρούν όμως πολλές φορές. Αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο μεγένθυνε, αν θέλεις, και το όλο περιστατικό. Όπως επίσης ήταν διαφορετική τους η προσέγγιση και στο θέμα του Ελουντούλου. Ο Μεν Καρυπίδης για δύο λόγους. Αφενός διότι δεν πιστεύει πραγματικά ότι μπορεί να βοηθήσει αγωνιστικά. Και κατά δεύτερον ότι είναι υπερπλήρης η ομάδα σε συγκεκριμένη θέση. Δεν ήταν θετικός στο να έρθει στην ομάδα. Και απ' την άλλη, ο τεχνικός διευθυντής πιστεύει ότι θα μπορούσε να βοηθήσει και να προσθέσει ακόμη μια επιλογή στην ομάδα μέχρι το τέλος της περίοδου. Και αυτές οι δύο περιπτώσεις ήταν η αφορμή για να βγει στην επιφάνεια μια όχι και ιδανική συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές όλο Πίντο. Αυτό το τελικό διάστημα. Όλο είναι αυτό το θέμα με τον Πίντο. Το οποίο το ακούσατε εδώ την Παρασκευή. Τι ακριβώς συνέβη? Όλα αυτά συμβαίνουν σε όλες τις ομάδες. Εγώ θα πω. Άλλο σε άλλους λιγότερο, σε άλλους περισσότερο. Και όντως υπήρξε διαφωνία πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Τώρα, από εκεί και πέρα, να προδικάζουμε ότι φεύγει ο Μυροφορίδης. Η αλήθεια είναι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, ότι του πέρασε από το μυαλό. Ναι. Το σκέφτηκε πολύ σοβαρά αυτή τη φορά. Δεν μπορούμε να κοροϊδευόμαστε. Το σκέφτηκε πολύ σοβαρά. Έφτασε ένα βήμα πριν από την απόφασή του να αποχωρήσει από την ομάδα, γιατί θεώρησε τον εαυτόν ρηγμένον, διότι αυτά αφορούν θέματα της δικής του αρμοδιοτητας. Κάτι χωράφια, ρε παιδί, πώς να σας το πούμε. Λογικό. Διότι εσύ είσαι πρόεδρος, εσύ πάρε την αδειοδότηση, κάνε αυτό που πρέπει να κάνεις. Πλήρωσε αυτούς που πρέπει να πληρώσεις. Δεν έχω να πληρώσω. Κάνε αυτά. Τον Ελουντούλο όμως. Ναι. Και η δική μου δουλειά είναι να στήσω την ομάδα, να τη φτιάξω, να την ετοιμάσω μαζί με τον προπονητή, να κάνω τις αποδεσμεύσεις που θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν. Σωστά. Και όλα αυτά που είναι το πακέτο τεχνικός διευθυντής. Έτσι. Και φτάσαμε στο σημείο από την Κυριακή το πρωί να αναλαμβάνει δράση ο Σίμος Ορφανίδης, ο Δημήτρης Ασπανός αναγκαστικά, διότι είναι άμεσα εμπλεκόμενος ο προπονητής. Ο ΙΕ. Ναι. Και φαίνεται ότι πάει προς εκτόνωση αυτή και έτσι πρέπει. Η κατάσταση. Και έτσι πρέπει, δηλαδή, συγγνώμη, έχουν φτιάξει αυτό που έχουν φτιάξει. Από όσο γνωρίζουμε, ο Θόδωρος Καρυπίδης θέλει να υπερασπιστεί με όλα αυτά τα προβλήματα στη συνύπαρξη την επιλογή να πορευτεί μέχρι το τέλος και με τον Δημήτρη Σπανό και τον Παύλο Μυροφορίδη. Δεν θέλει κάτι διαφορετικό. Θεωρεί ότι έτσι πρέπει να πάει η ομάδα μέχρι τέλος. Και τότε ενδεχομένως ο καθένας να τραβήξει το δρόμο του να πάρθουν οι οριστικές αποφάσεις. Δεν το
Δεν είναι δηλαδή της άποψης ότι πρέπει να φύγει τώρα ο Μυροφορίδης. Και νομίζω ότι και ο ίδιος ο τεχνικός διευθυντής θα πρέπει να αντιληφθεί, και νομίζω ότι το έχει αντιληφθεί, ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή το πιο σόφρον και προτιμότερο είναι να συνεχίσουν μαζί αυτό που ξεκίνησαν, με τα όποια προβλήματα και τις όποιες αντιπαραθέσεις και τις όποιες δυσκολίες, να το ολοκληρώσουν, και από εκεί και πέρα, παιδιά, έχει ο Θεός. Εγώ αυτό βλέπω ότι συμβαίνει, και αυτό πιστεύω ότι θα γίνει στο τέλος. Αυτή είναι και η πραγματικότητα, αυτό είναι το πραγματικό ρεπορτάζ. Δεν είναι η πρώτη φορά. Πριν από κανένα δίμηνο, δεν θυμάμαι τώρα πότε ακριβώς, και πάλι υπήρξε ένα επεισόδιο, και να σας πω και κάτι, τουλάχιστον εμείς δεν θα διεκδικήσουμε ποτέ μία τέτοια αρνητική είδηση για κάποια κλικ. Θα ήταν το πολύ εύκολο για μας χθες το πρωί να βγούμε και να σηκωθούμε το πρωί στο All About Άρης και να γράψουμε σοκ στον Άρη, φεύγει ο Μυροφορίδης, τα έκαναν σπάσανε γυαλιά καρφιά, τα σπάσανε οι δυο τους κτλ. Το πιο εύκολο για μας θα ήταν αυτό, να ξέρετε. Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως, εμείς τουλάχιστον προσπαθούμε παράλληλα με το ρεπορτάζ να βοηθούμε όσο περνάει από το χέρι μας και στην εκτόνωση της όποιας κρίσης. Και νομίζω ότι αυτό είναι προς το συμφέρον της ομάδας. Επίκειται μία, από όσο γνωρίζουμε, για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ και να πάμε στο διάλειμμα, μία τηλεφωνική επικοινωνία του Παύλου Μυροφορίδη, αρχικά με το σήμα του Ορφανίδη και φαντάζομαι και με τον Καρυπίδη τώρα το απόγευμα, για να τελειώσει και τυπικά αυτό το ζήτημα. Θέλω να πιστεύω ότι θα σβήσει η φωτιά και θα συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε και τις προηγούμενες μέρες. Και μπορείτε να αξιολογήσετε βεβαίως και εσείς. Αυτά είναι τα πραγματικά γεγονότα και ούτε έχει να κάνει με άλλα ζητήματα, ναι, που προσπαθούν κάποιοι να αφήσουν υπονόμενα. Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, όχι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Σας λέω ότι υπάρχουν αρκετά θεματάκια στη μεταξύ του συνεργασία εδώ και αρκετό καιρό. Από την αρχή σχεδόν είναι δύο δύσκολες προσωπικότητες. Πραγματικά είναι δύσκολοι άνθρωποι και οι δύο. Είναι πολύ ισχυρογνώμονες και χρειάζεται κάποιος να κρατάει τις ισορροπίες σε αυτή τη σχέση. Έτσι είναι. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Είστε πλήρως ενημερωμένοι για το τι ακριβώς συνέβη και χωρίς να κάνουμε την ομάδα ανώ-κάτω και χωρίς να δημιουργήσουμε εντυπώσεις ή οτιδήποτε άλλο. Και φαντάζομαι ότι αξιολογείται και αυτό από τον κόσμο του Άρη. Ας αφήσουν στην άκρη τους όποιους εγωισμούς, είτε έχουν δίκιο είτε έχουν άδικο. Δεν θα το εξετάσουμε, δεν θα το πούμε εμείς αυτό. Σε μια σχέση, ρε παιδιά, όπως είναι και στα σπίτια μας, στις οικογένειές μας, στους γάμους μας, στις σχέσεις μας, όσοι είστε παντρεμένοι, όσοι έχετε διατρείτε ένα δεσμό, θα κάνεις μια υποχώρηση. Τη μία εσύ, την άλλη ο σύντροφός σου. Έτσι γίνεται. Είναι δούνε και λαβίν. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και δεν είναι και παντρεμένοι. Στη μία περίπτωση θα κάνει πίσω ο Καρυπίδης, στην άλλη περίπτωση θα κάνει πίσω ο Μυροφορίδης. Νομίζω λίγο πολύ και οι δύο τώρα έχουν, ναι, κάνει λίγο πίσω σε σχέση με το πώς σκέφτονταν και λειτουργούσαν. Και θα συνεχίσουν να πορεύονται, γιατί έτσι πρέπει, νομίζουμε. Έτσι είναι το σωστό. Να μην διαταραχθεί το κλίμα μέσα στην ομάδα, διότι καλός ή κακός όλα αυτά περνάνε και στους ποδοσφαιριστές. Τι νομίζετε, οι ποδοσφαιριστές που είναι σε άλλη πραγματικότητα ζουνε? Δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται. Ουδέν κακό να μην γες καλού, λέω εγώ. Θα πούμε μετά βεβαίως για Χαντί, ο οποίος αναμένεται από στιγμή σε στιγμή να ανακοινωθεί από τον Άρη. Πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις. Μπορεί να έχει υπογράψει ήδη το συμβόλαιό του και να περιμένουμε απλά την ανακοίνωση. Θα πούμε για Βουό, που και αυτός είναι πρώτον πυλών. Θα πούμε για Καπνίδη, γιατί η έλευση Βουό ανοίγει την πόρτα της εξόδου σε Καπνίδη. Και βεβαίως έχουμε να μιλήσουμε και να συζητήσουμε και να αναλύσουμε τα του μπάσκετ σε διοικητικό επίπεδο, γιατί σε αγωνιστικό νομίζω δεν την χάνει καν σχολιασμού. Η ομάδα ήταν τραγική και η ευθύνη φυσικά όταν η ομάδα τραγική είναι του προπονητή. Μπορεί κανένας να το αμφισβητήσει αυτό. Και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει απεριόριστος σεβασμός για τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Σεβασμός υπάρχει, αλλά κανείς δεν είναι υπεράνω του Άρη και δεν είναι ιερή αγελάδα κανένας, όσο υπερβολικό αν ακούγεται αυτό. Όταν η ομάδα έχει ένα συνέντεκα και το χάνει στην τελευταία περίοδο από το κόρυβο. Μέσα στο παλέ. Μέσα στο παλέ, δεν μπορεί να μην δε φταίει και ο προπονητής και οι παίκτες και ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με το αμυγός αγωνιστικό. Να μην τρελαθούμε κιόλας. Από τους απλήρωτους από γνωστά πέρσι. Τα προβλήματα, του κόρυβου. Γνωστά τα προβλήματα στην ομάδα, τα διοικητικά, τα οικονομικά, τα πάσης φύσεως προβλήματα.
αλλά όχι τώρα να μην μπορεί, θέλουμε να πιστεύουμε, η ομάδα να κερδίσει τον Κόρυβο, έχοντας και ένα συνέντεκα, να πω ότι έχανε από το ξεκίνημα. Ότι βάζαν μήπως τρίποντα οι άλλοι και δεν βάζαμε εμείς. Υπάρχει μια θλιβερή εικόνα της ομάδας στο τελευταίο δεκάλεπτο. Θα πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο για να συνεχίσουμε. Συνεχίζουμε, εδώ είμαστε πάντοτε στον Λίμπερο στους 107 και 4, στο μπάσκετ. Και τα πάμε τώρα. Έχουμε καταρχάς αύριο να σας ενημερώσουμε μια έκτακτη σύσκεψη του Ερασιτέχνη με αποκλειστικό θέμα την ΚΑΕΣ, στην οποία έχουν κληθεί οι εκπρόσωποι των δύο προτάσεων, ο Λευτέρης Περβανίτης και ο Παναγιώτης Καπάζογλου, και κάποιοι διακεκριμένοι Αριανοί, γενικότερα κάποιοι άνθρωποι από όλη την οικογένεια του Άρη, για να συζητήσουν το θέμα της ΚΑΕ και το πώς μπορεί γενικότερα να πιεστεί ο Νίκος Λάσκαρης και να παραδώσει την ομάδα. Αυτό είναι το διακύβευμα και γι' αυτό γίνονται όλες αυτές οι κινήσεις. Παραιτήθηκε σε ένα ακόμη μέτρο πίεσης και ο Ψηφίδης, ο Γιάννης Ψηφίδης, ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη, ήταν και εκπρόσωπος του Ερασιτέχνη στην ΚΑΕ. Γενικότερα γίνονται κάποιες ενέργειες προκειμένου να πιεστεί η πλευρά του Λάσκαρη για να πάμε στην επόμενη μέρα. Και όλο αυτό ξεκίνησε φυσικά από την ήττα χθες του Αλεξάνδρου από τον Κόρυβο. Χθες το βράδυ, όσοι σας συντονισμένοι στο Λαμπαουτάρης, είδατε τις εξελίξεις, διαβάσατε τις εξελίξεις και για τις προσπάθειες από τους ανθρώπους που βρέθηκαν στο γήπεδο μετά το μάτς και το τι σκοπεύει να κάνει ο Ερασιτέχνης και την πιθανότητα οι δύο προτάσεις να γίνουν μία ή, να το πω σωστά, να μην είναι ακριβώς προτάσεις, αλλά να δούνε αν υπάρχει τρόπος να εκπέσει, δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη, ο κύριος Λάσκαρης των δικαιωμάτων του, να απολέσει τα δικαιώματά του ως μέτοχος. Χρειάζεται και νομική βοήθεια και συνδρομή σε αυτά τα ζητήματα και θα προσπαθήσουμε έτσι να αποκωδικοποιήσουμε κάποια από αυτά τα πράγματα και από όλες αυτές τις φημολογίες, τα όσα ακούμε δεξιά και αριστερά, πάντα με γνώμονα τη σωστή και καλύτερη δυνατή δική σας ενημέρωση. Οπότε, επειδή χρειάζεται νομική συνδρομή, να καλησπερίσουμε έναν εκ των ανθρώπων που νομίζω ότι τα κατέχει και τα κατέχει πάρα πολύ καλά, ειδικά τα της ΚΑΕΑΡΙΣ, τον κύριο Σπύρο Χριστοφορίδη. Τι κάνετε, καλησπέρα από το Λίμπερο και το Λαμπαουτάρης. Καλησπέρα, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Είστε καλά καταρχήν. Χαίρομαι που σας ακούω. Σε λίγο θα έχουμε και τον Αλέξη μαζί. Ναι. Απλά μιλάει στο τηλέφωνο τώρα. Φαντάζομαι ότι παρακολουθείτε κι εσείς τα δρόμενα στον μπασκετικό Άρη. Βεβαίως. Ήσταν από τους ανθρώπους που πριν από ένα χρονικό διάστημα, δεν θα πω ότι τα είχατε προβλέψει, αλλά σε ένα βαθμό είχατε μιλήσει για τις δύσκολες μέρες που έρχονται, τις οποίες τις βλέπουμε, έχουν έρθει, τις έχουμε μπροστά μας. Το θέμα και το ζητούμενο είναι αν υπάρχει τρόπος διαφυγής. Κύριε Χριστοφορίδη, να βλέπετε κάποιο τρόπο διαφυγής. Κοιτάξτε, επειδή σας άκουγα προηγουμένως, καταρχάς πρέπει επιτέλους ο μεγαλομέτωχος ή η δικηγόρη του ή ο αδερφός του, που είναι και νόμιμος εκπρόσωπος του Άρη και ο μόνος που έχει μείνει στη Θεσσαλονίκη από την οικογένεια, αν είναι ακόμα άνθρωπος εδώ. Δεν είναι εδώ. Ούτε ο Μάνος είναι εδώ. Ούτε ο Μάνος είναι εδώ. Ούτε ο Μάνος είναι εδώ. Δεν το ήξερα, συγγνώμη. Το υποψιαζόμουν, αλλά τέλος πάντων δεν είμαι σίγουρος. Να μας πούν, έστω να δια του τύπου, γιατί ευθέως, παρότι πολλές φορές ζήτησα τοποθετούμενος είτε στα social media είτε στο ραδιόφωνο να ενημερωθώ, απάντηση δεν πήρα ποτέ, να μας πούν αν οι μετοχές μου τα ευάζονται. Αν είναι δεσμευμένες ή έχει. Η δικιά μου ενημέρωση είναι ότι είναι δεσμευμένες και δεν είναι. Είναι ενημέρωση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, δηλαδή δεν είναι ενημέρωση. Μα έχουμε δημοσιεύσει και εμείς τη σχετική απόφαση που υπάρχει. Απλά ο κόσμος μπερδεύεται, κύριε Χριστοφορίδη, με το εξής. Το δεσμευμένες και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν έχει διαφορά από το κατασχεμένες και είναι του Λετωνού. Άλλο το ένα, όχι, άλλο όχι, το όχι, άλλο. Μιλάμε για δέσμευση. Ναι, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν. Είναι δεσμευμένες. Ανήκουν στον κύριο Λάσκαρη, αλλά δεν μπορούν να μεταβιβαστούν. Έτσι. Παρά μόνο αν γίνει αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου, παραιτηθεί ο κύριος Λάσκαρης από οποιαδήποτε δικαίωμά του ως μέτοχος στην συμμετοχή στην αύξηση και με ένα ποσό γύρω στο 1%, κάποιος ή κάποιοι
πάρουν το 51% των μετοχών. Α, αρκεί το 1% λέτε αν παραιτηθεί. Ναι, αρκεί το 1%. Αν παραιτηθεί από το δικαίωμά του, γιατί το κεφάλαιο της εταιρείας παραμένει 1,098. Οπότε με 1% παίρνεις 51%. Ή τέλος πάντων, ακόμα αν θέλει ο κύριος Λάσκαρης να διευκολύνει τις εξελίξεις, με μείωση της αξίας της μετοχής παίρνεις και μεγαλύτερο ποσοστό. Παίρνεις ποσοστό 67%, το οποίο αρκεί μαζί με το 10% του αρασιτέχνη για να διοικήσει με άνεση και όποια μειοψηφία μετοχών έχει ο κ. Λάσκαρης να μην γεννά προβλήματα στη διοίκηση της ομάδας. Σημαντικά. Ένα λοιπόν ζητούμενο είναι αυτό, γιατί τουλάχιστον η δική μου εμπειρία το καλοκαίρι δείχνει ότι υπήρχαν τουλάχιστον κάποιοι που θέλανε τις μετοχές. Ναι. Και νομίζω ότι και η μία από τις δύο προτάσεις, τουλάχιστον μέχρι προχθές που διάβασα την άρση σε την εφημερίδα που γράφεται και εσείς και ο Αλέξης Σαββόπουλος, έλεγε ότι η μία πρόταση ζητούσε μεταβίβαση των μετοχών. Ως εκ τούτου, ακόμα και τώρα κάποιοι ενδιαφέρονται για τις μετοχές. Ναι. Πράγμα που μου φαίνεται λογικό, από την άποψη ότι με τις μετοχές της διοικείς, ορίζει τις διοικήσεις και παίρνει. Λογικό, αλλά όχι εφικτό με βάση την δικαστική απόφαση. Όχι, θεωρώ ότι αν δεν προκηρυχθεί και αύξηση, ναι, έτσι ώστε χωρίς να υπάρχει αύξηση. Τουλάχιστον μια ικμάδα φωτός, που αύξηση μπορεί να προκηρυχθεί μόνο με γενική συνέλευση, την οποία ναι μεν προκήρυξε η ΚΑΕ Άρης, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα, και σε κάθε περίπτωση αν ήθελε να προκηρύξει αύξηση με το κεφαλαίο, γιατί δεν είναι στα θέματα της ημερησίας διατάξεως, νομίζω ότι ο κύριος Ψηφίδης και ο Εραστέχνης εν γέννη δεν θα ήταν αντίθετος στο να γίνει μια γενική συνέλευση αυτόκλητη, δηλαδή με παρουσία μόνο εκπροσώπου του κυρίου Λάσκαρη και του κυρίου Ψηφίδη. Δύο άτομα είναι έτσι κι αλλιώς συμμετοχή του αυτή τη στιγμή, ο πρόεδρος του Εραστέχνη και ο κύριος Λάσκαρης, και να αποφασιστεί η αύξηση του κεφαλαίου. Δεν χρειάζονται ούτε προθεσμίες, ούτε ανακοινώσεις τον τύπο. Οι αυξήσεις δημοσιεύονται στο γεμί. Δεν δημοσιεύονται στα social media. Όποιος θέλει να ενημερωθεί για την αύξηση, από το γεμί ενημερώνει. Χάνουμε λοιπόν χρόνο αδίκως προς αυτό. Τώρα, για το αν είναι δεσμευμένες συμμετοχές, ανέφερα την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, γιατί υπάρχει έγγραφο της νομικής πλευράς του Λετωνού στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού που ενημερώνει για τη δέσμευση των μετοχών. Ως εκ τούτου, ακόμα και αν βρεθεί κάποιος που πιστεί από τον κύριο Λάσκαρο ότι οι μετοχές δεν είναι δεσμευμένες, δι' απόφαση για κάποιο λόγο που και εγώ και εσείς αγνοούμε δεν ισχύει, θεωρώ ότι στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού που πρέπει κάθε αύξηση ή μεταβίβαση μετοχών να εγκρίνεται, θα κολλήσουν. 100%. Δηλαδή, αν εμφανιστεί τώρα κάποιος και πει δίνω ξοφλάω τα χρέη του Άρη, δίνω 4 εκατομμύρια και παίρνω τις μετοχές, δεν μπορεί να τις πάρει δηλαδή. Μόνο με αύξηση του κεφαλαίου. Αν δεν υπάρξει υπογραφή, επαναλαμβάνω, σε αύξηση του κεφαλαίου του συνόλου των μετόχων, για να μην έχουμε προθεσμίες δεκαήμερες και επαναληπτικές κτλ. Δηλαδή, του εκπροσώπου του κυρίου Λάσκαρη και εκπροσώπου του Αρασιτέχνη, και μετά παρέτηση των υφισταμένων μετόχων, δηλαδή του κυρίου Λάσκαρη και του Ερασιτέχνη, για να μπορούν άμεσα να μπουν χρήματα, δεν μπορεί να πάρει ούτε μία μετοχή. Να σας πω κάτι, επειδή το έχουμε σημειώσει και εμείς στην εκπομπή πάρα πολλές φορές αυτό, και το έλεγα για το εξής, ότι στον Άρη πολλές φορές μιλάμε και αναλωνόμαστε στο πρέπει. Ναι, πρέπει οι μετοχές να φύγουν από το Λάσκαρη, πρέπει να πάψει να είναι ιδιοκτήτης, πρέπει να φύγει από την ομάδα. Όλοι συμφωνούμε σε αυτό το πρέπει. Αλλά αναλωνόμαστε λοιπόν στο θέμα των μετοχών, όταν θεωρώ ότι που δεν μπορούν να μεταβιβαστούν. Τζάμπα μιλάμε για τις μετοχές αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι πώς η ομάδα θα καταφέρει διοικητικά να γλιτώσει και αγωνιστικά πλέον, αλλά και έρχονται αδειοδοτήσεις, έχουμε ήδη μπαν, υπάρχουν 500 πράγματα που πρέπει να τα κάνει μια διοίκηση. Γιατί τώρα ο Άρης είναι χωρίς διοίκηση. Δεν υπάρχει διοίκηση, δεν υπάρχει ένας να υπογράψει στα γραφεία να αγοράσουν σάντουιτς για να φάνει παίκτες. Ναι, καταρχάς, κοιτάξτε, πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, υπήρχαν άνθρωποι, τώρα δεν έχει καμία σημασία αν βάζω ή όχι τον εαυτό μου σε αυτούς, που είτε γιατί τα προβλέπανε είτε γιατί τα οσφρίζονταν, κάνανε προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Σωστά. Δηλαδή, μαζί με τον Θωμά Νικολό, συνάδελφο και μέχρι σήμερα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μου είπε ότι σήμερα υπέβαλε την παρέτησή του στο ΓΕΜΗ, ζητήσαμε πολλές φορές από τον κύριο Μάνο Λάσκαρη, που τον βλέπαμε κιόλα, δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος που μπορούσες να μιλήσεις μαζί, τουλάχιστον μέχρι κάποια στιγμή. Ερχόταν στα γραφεία μας, στα δικηγορικά, τον βλέπαμε στην ΚΑΕ, να γίνει μια δοκιμαστική αύξηση, μεταβίβαση 10 μετοχών, με τίμημα το οποίο θα ορίζαμε 1 ευρώ και με φόρο τον οποίο προθυμοποιούμε να πληρώσω εγώ. Τι θα μιλάμε τώρα για 100-150 ευρώ φόρο, παραμύθι. Για να δούμε αν θα περάσει αρχικά από τη ΔΟΗΦΑΕ,
που πηγαίνει ως αρμόδια ΔΟΕ και μετά την Επιτροπή. Ναι. Δεν έλαβε ποτέ σχετική εντολή ή έγκριση, όπως θέλετε να το πείτε, ο Μάνος από τον αδερφό του. Δεν αδικό το Μάνο, πρόθυμος ήταν. Ναι. Δηλαδή, από το να φτάνουμε να αναλύουμε στα ραδιόφωνα όντας το χείλος του γκρεμού, θα μπορούσαν να γίνουν απλούστερα πράγματα για να λάβουμε τις απαντήσεις. Εγώ τη μόνη απόντηση που έλαβα και ανέβασα πίεση 22 ήταν μετά τον φοβερό μονόλογο του κυρίου Λάσκαρη σε άλλο ραδιόφωνο, φύλαμε προσκύμενο στον Άρη, αλλά άρρο, όχι το δικό σας, που ζήτησα να βγω στον αέρα μαζί του γιατί ανέφερε ο Χριστοφορίδης και κάθε Χριστοφορίδης και δεν ξέρει και ας πάρει τον Παπακυριάκη στο γραφείο. Ζήτησα να βγω και είπα ας μας πει ο Παπακυριάκης τη λύση πώς μεταβιβάζει τις μετοχές, ακόμα περιμένω τη λύση. Μα δεν υπάρχει λύση. Είπα μάλιστα το φάξ μου είναι αυτό, το ξέρει και οποιοδήποτε νομικός ανά την Ελλάδα γιατί είναι σε όλους τους καταλόγους, ας μου στείλει τη λύση. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να είσαι νομικός για να ξέρεις ότι μία δικαστική απόφαση που το λέει δεν μεταβιβάζονται και δεν πολλούνται, τι ισχύει. Δηλαδή, εντάξει, εκτός αν υπάρξει μια άλλη απόφαση που δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα, που να την ανατρέπει, που δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Το είπα και αυτό τότε, γιατί τα Χριστοφορίδη και κάθε Χριστοφορίδης με εκνευρίζουν. Ας κατατεθεί μια αίτηση ανάκλησης από τον κύριο Λάσκαρη, η κυρία Ψεβίωση δεν είναι μέτοχος, να δούμε αν θα την κερδίσει. Ας κατατεθεί μια αίτηση ανάκλησης, οι αποφάσεις των ασφαλιστικών μέτρων ανακαλούνται, έστω εν μέρη. Ας κατατεθεί μια αίτηση ανάκλησης να δικαστεί την επόμενη μέρα προσωρινή διαταγή. Και με το καλό να συνδράμουμε και εμείς ως δικηγόροι του Άρη, αν ζητηθεί η συνδρομή μας, να κερδίσει την ανάκληση ως προς τις μετοχές. Εμάς τους Αριανούς, οι μετοχές μας ενδιαφέρουν. Δεν μας ενδιαφέρουν τα υπόλοιπα κίνητα του κ. Λάσκαρη. Δυστυχώς τότε ακόμα υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι δεν. Ναι, ο Χριστοφορίδης, ο άσχετος, ο Βαλτός, ο έτσι. Και όποιος Χριστοφορίδης, έτσι. Απλά για τον εαυτό μου αναφέρομαι. Ναι. Έτσι είναι όπως το λέτε. Το ζήτημα είναι τώρα τι γίνεται. Δεν ξέρω, εσείς ήσασταν χθες στο παλέ που ήταν και η. Δεν ήμουν στο παλέ, ενημερώθηκα για ό,τι έγινε. Μίλησα με τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη. Κλήθηκα για αύριο στις 8 που έχει συνάντηση. Ας πούμε Αριανών, δεν έχει νόημα να βάζουμε άλλες ταμπέλες. Αυτό είναι. Είναι Αριανών επιχειρηματιών που έχουν βοηθήσει στο παρελθόν. Αριανή επιστράτευση κατά κάποιο τρόπο. Και οι δύο προτάσεις στην ουσία. Κλήθηκα να δώσω το παρόν. Είπα ότι θα δώσω το παρόν. Θα έρθει διαβασμένος με ασκήσεις επί χάρτου. Το ζητούμενο νομίζω της αυριανής συνάντησης είναι να αλλάξει η διοίκηση καταρχάς. Οι μετοχές. Αν δεν συνδράμει ο κύριος Λάσκαρης, καλός ή κακός, δεν μπορούν ούτε να αλλάξουν χέρια, ούτε να μεταβιβαστούν. Να γίνει αύξηση με το ίδιο φαλό έτσι ώστε να αλλάξουν οι ισορροπίες και τα ποσοστά. Αυτά περνάνε αναγκαστικά από τον κύριο Λάσκαρη. Εκείνο που δεν περνάει από τον κύριο Λάσκαρη και περνάει από τον Ερασιτέχνη και από τον Ερασιτέχνη είναι ο διορισμός προσωρινής διοικήσεως. Γιατί ο Ερασιτέχνης είναι ο μόνος μέτοχος πέρα από τον κύριο Λάσκαρη. Μπορεί να πάει στο πρωτοδικείο και λέω περνάει και από τον Ερασιτέχνη γιατί πρέπει και οι παρετήσεις των υπολείπων μελών πλήτης οικογένειας να γίνουν επίσημες όσες δεν έχουν γίνει, έτσι. Ναι. Αυτό έχω τοποθετήσει και δημοσίως και ιδιωτικά ότι οι παρετήσεις για να ισχύουν πρέπει να γίνουν με εξώδικο και να πάνε σε όλες τις αρμόδιες αρχές. Εφορία, ΙΚΑ, ΓΕΜΗ και ούτω καθεξής. Βοηθήστε με σε κάτι γιατί έχει κυκλοφορήσει ευρέως και το λένε και αρκετοί και συνάδελφοι και τα λοιπά και κυκλοφορεί και στα αριανά στέκια και ότι υπάρχει δυνατότητα μέσω Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού τον ακριβή το νομικό θα μας το πείτε εσείς να ανακληθεί η άδεια που δόθηκε για τη μεταβίβαση των μετοχών στον κύριο Λάσκαρη. Έχει υποθεί κάπως, θα το βρω σε κάποια στιγμή, θα το πω ακριβώς. Κοιτάξτε, εκείνο που μπορεί θεωρητικά να γίνει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είναι αίτηση για ακύρωση της μεταβίβασης των μετοχών από τους τέσσερις. Αναστροφή πώλησης μετοχών. Εντάξει, αναστροφή πώλησης είναι πιο αργό χαρακτηρισμός. Ακύρωση της μεταβίβασης. Ακύρωση μεταβίβασης, ωραία. Έτσι, ακύρωση μεταβίβασης των μετοχών. Ναι. Το 2015, όταν εμφανίστηκε στη ζωή του Άρη ο κύριος Λάσκαρης, οι μέτοχοι ήταν τέσσερις, πλην του Ερασιτέχνη φυσικά, ο οποίος δεν μεταβιβάζει και το ποσοστό του, δεν μπορεί να μεταβιβάσει. Ναι. Το 10% το έχει εκ του νόμου. Τυχαία σειρά, Αρβανίτης, Γαλιλαίας, Ρούσος, Νικολός. Μεταβίβασαν προς τη μήνη τους οι άνθρωποι, και αυτό πρέπει να κάνει κάθε Αριανός, τις μετοχές στον κύριο Λάσκαρη έναντι ενός ευρώ.
Και αυτές οι μεταβιβάσεις, τα συμφωνητικά πήγαν στη ΦΑΕ, έπρεπε μετά, όπως προείπα, να εγκριθούν και από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Εκεί υπήρξαν διάφορα περίεργα πράγματα. Κάποια τα ξέρω, κάποια τα ξέρει ο Γιώργος Σφυρής στην Αθήνα, με τον οποίο είμαστε σε επαφή. Ότι χρήματα παρουσιάζονται από το λογιστή, παραδείγματος χάρη, λέω εγώ τώρα, που ξέρω κάποια άλλα. Ναι. Αν ενώσουμε τα κομμάτια του παζλ, πιθανόν και ο λογιστής του Λάσκαρα στην Αθήνα να ξέρει άλλα, που δεν ξέρω ούτε εγώ ούτε ο Σφύρης. Όχι, για να λέμε, για να ξέρει και ο κόσμος, ότι επειδή υπάρχουν νομικά πλαίσια, νόμιμο έχει γίνει, δεν έχει γίνει κάτι παράνομο, παρουσιάστηκε στην αρχή ότι ο λογιστής είναι αυτός ο οποίος, ο λογιστής του κύριος Καραλής, νομίζω. Καραλής. Ο οποίος είναι αυτός ο οποίος έχει στην ουσία αγοράσει τον Άρη. Δηλαδή έχει παρουσιαστεί ως αυτός που βάζει τα χρήματα στην ομάδα μέσα. Και μετά υπάρχουν τα γνωστά θέματα με διάφορες εταιρείες, οι οποίες εταιρείες αυτές στέλνουν τα χρήματα για να πληρωθεί ο White, να πληρωθεί ο McNeil, να πληρωθεί ο ένας, να πληρωθεί ο άλλος. Είναι διάφορα τέτοια πράγματα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Τέλος πάντων, ήταν ένα μπλεγμένο καθεστώς. Τότε κανείς δεν είχε νόημα να τα επισημάνει παρά μόνο στους οικείους του, γιατί ζητούμενο όλων ήταν, είχε ήδη καθυστερήσει. Δηλαδή είχαμε φάει ένα καλοκαίρι από το Μάη και μετά και δεν είχε εγκριθεί, ακριβώς για τους λόγους που μόλις προείπατε και όλοι υποψιαζόμαστε, η μετάβαση των μετοχών. Υπάρχει λοιπόν δυνατότητα να κατευθεί μια αίτηση από το σύνολο των μετόχων που προανέφερα προς την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, έτσι ώστε το 90% των μετοχών, ανεξαρτήτως πλέον Λετωνού, γιατί ο Λετωνός έχει δεσμεύσει τις μετοχές στα χέρια του Νίκου Λάσκαρη. Αν οι μετοχές ξαναγυρίσουν στα χέρια των τεσσάρων ανθρώπων που προανέφερα, δεν τίθεται θέμα Λετωνού. Τίθεται θέμα Λάσκαρη, που θεωρητικά μπορεί να κυνηγάει τον Άρη, αν θέλει, και τα λεφτά που έβαλε. Εντάξει, αυτό μπορεί να το κάνει και τώρα, έτσι κι αλλιώς το κάνει. Υπάρχει στον ισολογισμό μας δημοσιευμένο ένα δάνειο 2.200 που φέρεται να πήρε ο ΙΚΑΕ Άρης από ελβετική εταιρεία. Ωραία. Ναι. Εγώ, όσο ήμουνα μέλος του Συμβουλίου, γιατί δικηγόρος παραμένω, αυτή τη βδομάδα έχουμε δικαστήριο με το Δαμιανίδη, αύριο έχουμε δικαστήριο με το Σάμαρη, τέλος πάντων δικαστήρια υπάρχουν συνέχεια. Τέτοιο πρακτικό, γιατί θέλει πρακτικό για να εγκριθεί η δανειοδότηση, ειδικά τόσο μεγάλο ύψος, δεν υπέγραψα. Και το ίδιο με διαβεβαίνουν και οι άνθρωποι του Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν λοιπόν ζητούμενα πώς βρέθηκαν αυτά τα δάνεια. Και άρα υπάρχει τρόπος. Κοιτάξτε, περνάει μέσα από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ναι, δεν είναι μια ιστορία εύκολη, είναι σύνθετο θέμα και πρέπει να συνδράμουν αρκετοί. Όταν δεν έχει δώσει λεφτά όμως και είναι 4 ευρώ που έχει δώσει για να αγοράσει, ξαναλέω, την ΚΑΕ. 4 ευρώ παραχωρήθηκε, έδωσε αντίτιμο στον κύριο Αρβανίτη και στους υπόλοιπους. Ναι, το τι λεφτά έχει βάλει μετά στην ομάδα είναι άλλο θέμα. Είχαν από κοινού τις μετοχές. Μπράβο. Ναι. Νομίζω ότι η Επιτροπή θα πρέπει να το δει και θα πρέπει να πιεστεί ο κύριος Λάσκαρης. Γιατί, κύριε Χριστοφορίδη, εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι. Δεν είναι αυτό το μείζον αν έδωσε 2 ή 4. Το μείζον είναι ότι φαίνεται να μπαίνουν από λογαριασμό Ελβετίας χρήματα στα ταμεία της ΚΑΕ με αιτιολογία αύξηση του κεφαλαίου, τα οποία χρήματα κατηγορείται αυτή τη στιγμή η οικογένεια Λάσκαρη, αλλά εμέσως και αμέσως στο μέλλον μπορούμε να κατηγορηθούμε και οι 9 που ήμασταν διοικητικό συμβούλιο επί εποχής Λάσκαρη, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, έχοντας γνώση αυτό που λέω, γιατί τα χρήματα που μπήκαν στον Άρη κατά τον ανακριτή και τον εισαγγελέα εφετών Αθηνών είναι μαύρα. Ναι. Εκεί θα έχει πρόβλημα όμως και η εταιρεία. Γι' αυτό θα λέω. Δηλαδή, πρόβλημα έχει ήδη η εταιρεία. Επαφιόμεθα στην κρίση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Αθηνών, ούτε καν Θεσσαλονίκης, που τέλος πάντων μπορούμε να ελέγχουμε την κατάσταση και χωρικά τι γίνεται, πώς εξελίσσονται τα πράγματα, για το αν θα κατηγορηθούμε όλοι και για το αν και η ΚΑΕ τελικά θα είναι υπόδικη για κακουργήματα με ό,τι πρόστιμα αυτά επισύρουν, για ξέπλυμα βαρύμου χρήματος. Γι' αυτό λέω ότι ίσως η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είναι μια λύση. Τρόπο ότι να και για να γυρίσουν μετοχές, αλλά και από την άλλη για να δείξουμε ότι ως κοινωνία του Άρη δεν τα εγκρίνουμε όλα αυτά, ρε διάολο. Δηλαδή, να μιλήσω για τον εαυτό μου. Όταν με κάλεσε ο Σφυρής και πήγα 25 Μαρτίου
Με χαρά, λέγοντας ότι μια ιστορική μέρα για τον Άρη, το 25 Μαρτίου που είναι η επέτειος ίδρυσης μας, μπορεί κάτι καινούργιο να χαράζει. Αν ήξερα τρία χρόνια μετά ότι θα μπλέξει ο Άρης τις περιπέτειες, όχι στο σφυρί, στο γραφείο του Σφυρί, πήγαινα από τότε, θα του κλάτω το τηλέφωνο. Που και ο άνθρωπος δεν ήξερε, μην τον αδικό. Μα και αυτός έχει αποχωρήσει την όλη διαδικασία. Και αποχώρησε και αισθάνεται τρόπον την όπως και εγώ έχω απολογηθεί πολλές φορές και δημοσίως και ιδιωτικά ένοχη είχα αυτή την ιστορία. Αλλά δεν ξέραμε, ειλικρινά δεν ξέραμε. Έλεγχος έγινε και από εμάς και από την που ήταν τότε ο αγοραστής. Δηλαδή, εγώ και ο Σφυρίς ήμασταν οι υποτιθέμενοι δικηγόροι του Λάσκαρ, παύλα διαμεσολαβητές. Έλεγχος έγινε και από την ΚΑΕΑΡΙΣ. Δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα στον όρο. Μα έλεγχος έγινε και από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Και από την Επιτροπή και από την Alpha Bank που μπαίναν τα χρήματα στην Ελλάδα και από την Eurobank που μπαίναν μετά επί καραλίδα. Έλεγχος έγινε. Έτσι. Δεν υπήρχε αυτή η ιστορία στον όρο. Δεν μπορούσε να. Δηλαδή, πώς κάνεις έρευνα στην πληροφόρηση της ελληνικής αγγελίας, δεν υπήρχε αντίστοιχο θέμα στην ελληνική εισαγγελία τότε. Έτσι είναι. Όπως το λέτε. Πλέον άρα σχηματοποιούμε, λέμε, αντίδραση μία. Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θα το δουν. Άρα προφανώς αύριο είναι ένα από τα θέματα που θα πέσουν στο τραπέζι αυτή τη συνάντηση. Γιατί είναι μια διέξοδος αυτό που μας περιγράψατε πριν από λίγο. Ναι, που περνάει όμως από την έγκριση και σε επίπεδο τυπικό σε εξουσιοδότησης του δικηγόρου της επιλογής του και σε επίπεδο πρακτικό τεσσάρων ανθρώπων, ξαναλέω έτσι. Ναι, εφόσον θέλουν λοιπόν Αρβανίτης, Ρούσος, Γαλιλαίας και ποιος με ο τέταρτος. Νικολός. Μάλιστα. Εφόσον λοιπόν το θέλουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Διότι αν επιστρέψουν οι μετοχές αυτούς, προφανώς επομίζονται και. Γι' αυτό σας λέω, ναι, τους, δηλαδή το λέω με επιφύλαξη, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι, όπως σας ανέφερα ότι μπορεί να μπλέξουμε οι 9. Τυχαίνει βέβαια και οι συγκεκριμένοι 4 να είναι μέσα στους 9, αλλά όπως τυχαίνει, μπορεί να μπλέξουν με το ξύπνο να βρούμε χρήματα, μπορεί να μπλέξουν. Μάλλον δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν μπλέκουν και για το. Συγγνώμη, ο μέτοχος έχει ευθύνη το διοικητικό συμβούλιο για τα χρέη. Για τα χρέη, μέχρι νεοτέρας, έχει το διοικητικό συμβούλιο. Κατά καιρούς βγαίνουν κάτι περίεργες διατάξεις νόμου που βάζουν και τους μετόχους στο κάδρο. Ναι. Και όσο δεν είχαν ισχύ μέχρι τώρα όμως. Και η πρόβλεψή μου είναι ότι όσο τα μνημόνια αυξάνονται σε αριθμό, κάποια στιγμή θα μπλέξουν και οι μετόχοι. Προς το παρόν δεν έχουν. Άρα την ευθύνη την έχουν έτσι κι αλλιώς αυτοί οι άνθρωποι. Σωστό. Σωστό. Αυτό είναι και ένα από τα επιχειρήματά μου κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ότι πρέπει το βήμα να το κάνουν. Ναι, γιατί διαφορετικά, τουλάχιστον, αν γίνει αυτό που περιγράφουμε τόση ώρα και νομίζω ότι είναι μία από τις διεξόδους, τότε θα έχουν και τη δυνατότητα να παλέψουν και να προσπαθήσουν να σώσουν ό,τι σώζεται. Διαφορετικά, άγονται και φέρονται από το τι θέλει ο Λάσκαρης. Και να ορίσουν και διοίκηση της επιλογής τους. Και σε κάθε περίπτωση, τα λεφτά που θα μπουν στην ΚΑΕ, να μπουν στην ΚΑΕ και όχι σε... και όχι σε τρίτα χέρια. Και να ελέγχουν γιατί... αποκλειστικά που θα πηγαίνουν και προς ποια κατεύθυνση. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Γιατί είναι... Να επιχειρηθεί τέλος πάντων αυτό που είχε γίνει και πριν από 5-6 χρόνια, πάλι από τη διοίκηση Αρβανίτη, με τα γνωστά θετικά. Να ρωτήσουμε κάτι άλλο, κύριε Χρυστοφορίδη. Αν υποθέσουμε ότι εμφανίζεται μια λύση τις επόμενες μέρες, γιατί προς αυτή την κατεύθυνση παλεύουν τώρα όλοι και η αυριανή συνάντηση γι' αυτό γίνεται. Πόσα χρήματα θεωρείτε ότι θα πρέπει χονδρικά να μπουν άμεσα ούτως ώστε να κλείσουν κάποιες επίγουσες τρύπες και να μπορέσει να προχωρήσει η ομάδα, γιατί έχουμε πλέον επίσημα και μπάν από τη FIBA και ένα κάρο μέτωπα ανοιχτά. Ναι, επίσημα έχουμε, αν δεν μου διαφεύγει κάτι σοβαρό, ένα μπαν από τον Καβαδά. Ναι, έχουμε μπαν από τον Καβαδά. Και έρχονται και άλλα προφανώς τώρα στη συνέχεια. Έτσι, έρχονται και άλλα, αλλά στον Τραγκίσεβιτ, ας πούμε, δεν έχουμε χάσει την προθεσμία για έφεση. Με 15.000 μπορούμε να κάνουμε έφεση και τη χρονιά να τη βγάλουμε χωρίς μπαν από τον Τραγκίσεβιτ. Ναι. Το ίδιο θα μπορούσαμε να κάνουμε και το Μάρμπουλ. Είχα προθυμοποιήσει να κάνω την έφεση, δεν βρέθηκαν ποτέ τα 15.000 του παραβόλου τη FIBA. Κοιτάξτε, έχοντας εικόνα μόνο των δικαστικών μετόπων και ενημέρωση ότι για να πουληθεί το ακίνητο του κυρίου Λάσκαρη στη Μύκονο που είχε μείνει μάλλον εκ παραδρομής των συναδέρφων του Λετωνού εκτός δέσμευσης ή ενδεχομένως με τη δικαστική απόφαση, δεν ξέρω, μην αδικό κανένα, έχοντας την εφορία πληρωμένη και το ΙΚΑ πληρωμένο και για τους επόμενους μήνες, αυτό γιατί έγινε, γιατί για να πάρει φορολογική και ασφαλιστική ενημερώτηση ο κ. Λάσκαρης έθεσε ως απαράβατο όρο το ΙΚΑ και η εφορία
να καταβληθούν οι οφειλόμενες δόσεις, καθώς και κάποιες επόμενες δόσεις από το τίμημα του συμβολαίου. Έτσι πληρώθηκε η εφορία και το ΙΚΑ. Να. Έτσι. Ναι. Νομίζω με ένα πεντακοσάρικο μπορεί να ξεκινήσει τέλος πάντων το μπάλωμα των πολύ σοβαρών θεμάτων. Αν βρεθούν χρήματα και έστω κυρίως κάποια... να αποκατασταθεί μια έτσι σχέση εμπιστοσύνης απέναντι στους συνομιλητές και της διοίκησης, γιατί αυτή τη στιγμή έχει διαραγεί αυτή η σχέση. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Ναι. Αν μιλάς στον αθλητή ή στον, ακόμα και στον μάνατζερ ή στον δικηγόρο σε μια γλώσσα που αντιλαμβάνεται και θεωρεί ότι δεν τον υποτιμάς, ναι, θεωρώ ότι πολύ ευκολότερα θα έρθει και σε μια διαπραγμάτευση ή τέλος πάντων θα βάλει πλάτη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανείς για να μιλήσεις. Ναι. Σωστά. Δηλαδή έχω γίνει και εγώ ρέκτης τέτοιων παραπώνων. Γιατί δεν απαντάνε στα γραφεία, γιατί δεν βγαίνει στο τηλέφωνο ο Χ. Λάσκαρης, ο Ψ. Λάσκαρης, ο όποιος αντιπρόεδρος και ούτω καθεξής. Είναι πρόβλημα αυτό για κάποιον που προσπαθεί να κλείσει υπόθεση πελάτη του. Είτε είναι μάνατζερ, είτε είναι δικηγόρος, είτε είναι και ο ίδιος ο παίκτης. Έχει τύχει να με πάρουν και παίκτες τηλέφωνο που είτε είναι στο 99 είτε έχουν μικροαπαιτήσεις από τον Άρη. Ναι. Όχι γιατί είμαι κάτι εγώ, αλλά γιατί δεν βρίσκα κάποιον άλλον. Ναι, σωστά. Ναι, γενικότερα για να αλλάξει η ατμόσφαιρα γύρω από την ομάδα, νομίζω κρίνεται επιβεβλημένη μια αλλαγή. Τώρα, σωστά μας τα διαχωρίσατε, είναι το θέμα των μετοχών, είναι το θέμα της διοίκησης. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω, λύστε μας και μια άλλη πορεία, γιατί τη ρωτάει και αρκετός κόσμος. Και λέγεται έτσι δεξιά και αριστερά, εωρείται ότι εξυπηρετεί, για παράδειγμα, και νομικά σας το ρωτάω περισσότερο, κ. Στοφορίδη, τον κύριο Λάσκαρη να παραμένει όσο παραμένει και η δικαστική του διαμάχη με τον Λετωνό. Καλά, τώρα αυτό νομίζω ότι είναι σαν χαλαμάρα. Είναι λίγο καφενιακή, δηλαδή, βέβαια η τοποθέτηση. Έφυγε ελεύθερος με τους όρους που έφυγε. Τα 200 χιλιάρικα, εξ όσων μπορώ να γνωρίζω, δεν τα έχει καταβάλει ακόμα. Πάει με επαρκείς ενδείξεις ενοχής σε ένα δικαστήριο κακουργιοδικίου, το οποίο θα γίνει σε 2-3-4 χρόνια, αν καταφέρει και πληρώσει την εγγύηση στην Αθήνα. Τώρα ούτε ο ίδιος πιστεύω ότι θεωρεί ότι θα παραμένει πρόεδρος και μεγαλομέτοχος του Άρη μετά από τόσα χρόνια, ούτε στα σοβαρά ένας δικαστής στην Αθήνα θα δει με άλλο μάτι κάποιον που δηλώνει πρόεδρος του Άρη. Το χρησιμοποίησε, έλεγε ότι λόγω του Άρη τα έπαθα αυτά και ήθελα να χτυπήσουν τον Άρη και γι' αυτό χτυπήσαν εμένα και την πληρώνω εγώ για τον Άρη, έτσι έλεγε. Ναι, αυτό για, έλεγε. Για να είμαστε ρεαλιστές όμως... Λέω το αντίθετο έχει συμβεί, το ανάποδο. Λέω δύο πράγματα. Πρώτον, ο Άρης, άμα συνεχίσει έτσι, δεν είμαι... Και λυπάμαι που το λέω αυτό, πραγματικά λυπάμαι. Είδα και την ταινία για την ΑΕΚ το 1968 προχθές. Βλέπω άλλες ομάδες που τις είχαμε για πλάκα να γίνονται σινεμά και να κόβουν εισιτήρια και εμείς να οδεύουμε ολοταχώς προς τη Β' Εθνική, όχι για λόγους αγωνιστικούς, για λόγους εξωαγωνιστικούς. Έχουμε δύο καταπτώσεις εγγυητικών μετά από αναβολή, 8 Δευτέρου. Και δεύτερον, οι 200.000 ευρώ που επιβλήθηκαν σε αμφότερο το ζεύγος Λάσκαρη είναι εκοφαντική εγγύηση για οικονομικό αδίκημα. Ναι, αν δεν τα πληρώσει, μπαίνει φυλακή. Ευγένει ένταλμα σύλληψη τώρα αν θα μπει φυλακή, αν δεν θα το βρουν ποτέ, όπως συμβαίνει με αρκετούς, γιατί κρύβεται καλά, γιατί θα φύγει από τη χώρα, ή αν τέλος πάντων μέχρι να βγει το ένταλμα σύλληψης, που είναι μια διαδικασία που μπορεί να κάνει και ένα και ένα μισή μήνα, βρει τότε και τα πληρώσει, έστω εκπρόθεσμα, δεν μπαίνει φυλακή. Όχι. Ναι, το εκπρόθεσμα πότε είναι, γιατί έχει πέρα 11 Δεκεμβρίου ήταν το... Τι να σας πω, η ενημέρωσή μου είναι ότι παίρνει κάποιες, υπάρχουν διάφορα δικονομικά όπλα, ότι παίρνει κάποιες προθεσμίες από τον ανακριτή. Μάλιστα. Τώρα και ο ανακριτής... Πείτε μου κάτι. Η ανακρίτρια, συγγνώμη, ναι, κύριε Ακούμα. Και η ανακρίτρια φαντάζομαι θα σταματήσει να δίνει προθεσμίες. Είτε δεν πληρώνει και εξαφανίζεται. Ναι. Είτε υπάρχει ένταλμα και συλλαμβάνεται. Μάλιστα. Αυτομάτως γεννάτε δικαίωμα στην οικογένεια του Άρη να τον διώξει, βάλτε τη λέξη, το ρήμα διώξει, κάθε υπερβολή χρησιμοποιήστε το, και να έρθουν οι μετοχές πίσω στην ομάδα. Όχι. Όχι. Το μόνο που γίνεται, και το έχω ξαναπεί... Δηλαδή μπορεί να μπει φυλακή, μου λέτε, και να είναι κανονικά. Είναι ότι οφείλει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, άλλος οποιοδήποτε έχει ένομο συμφέρον, να ζητήσει από την Επιτροπή να καταπέσει από τη θέση του Προέδρου. Ναι, του αυτό λέω. Ναι. Ότι πάω λοιπόν εγώ που έχω ένομο συμφέρον. Ο ερασιτέχνης, δηλαδή. Ο ερασιτέχνης, ναι, και λέω, παιδιά, αυτός είναι μέσα. Ναι. Άρα του σταματάει να είναι πρόεδρος στο ΔΣ. Μεταγαλομέτωχος παραμένει. Μάλιστα. Άρα... Ποιος ορίζει διοικητικό συμβούλιο όμως, μισό λεπτό.
Ο μέτοχος ή ο εραστέχνης. Ο μέτοχος. Ο μεγαλομέτοχος ή μπορεί ο εραστέχνης να ορίσει για λόγους ανωτέρας βίας. Ο ξαναλέω, αν προκύψει έλλειψη διοίκησης, μπορεί να ορίσει συμβούλιο. Α, δηλαδή, μπορεί. Αν από τους 9 που είμαστε. Τώρα πώς είναι, γιατί να το διευκρινίσουμε αυτό. Ναι, εσείς έχετε παραιτηθεί. Ο κύριος Ψηφίδης μου είπε. Παραιτήθηκε. Θα ενημερωθείτε και. Παραιτήθηκε. Ναι, έγινε γνωστό. Παραιτήθηκε. Ωραία, εντάξει. Εμένα μου το είπε στη μία ώρα. Πιθανό να το ανακοίνωσε. Ο κύριος Παπακυριάκης δήλωσε ότι θα παραιτηθεί. Φαντάζομαι ότι θα το κάνει και αυτός υπό το βάρος και της χθεσινής ήττας. Ο κύριος Νικολός μας είπατε παραιτήθηκε. Ορίστε. Ο κύριος Νικολός μας είπατε παραιτήθηκε. Ο Νικολός μου είπε ότι παραιτήθηκε. Ναι, ότι είχε, Αρβανίτης, Ρούσος έχουν παραιτηθεί. Ναι, μένουν λοιπόν τρεις. Οι δύο αδερφοί Λάσκαροι και η κυρία Ψεβίου. Θεωρώ ότι το δικαστήριο, με δεδομένο ότι τούτοι εδώ οι άνθρωποι πλήντου Μάνου έχουν να εμφανιστούν στη Θεσσαλονίκη για συμβούλιο χρόνια, το εννοώ του χρόνια, μπορεί το δικαστήριο να δεχθεί ότι από τους 9 οι εναπομείναντες 3, εκ των οποίων οι 2 με σοβαρή ποινική εμπλοκή, δεν επαρκούν για άσκηση διοίκησης σε μια ομάδα που είναι σε δύο οργανώσεις, το πρωτάθλημα και το ευρωπαϊκό κύπελλο. Μα δεν είναι και εδώ, και ο ένας που είναι δεν είναι εδώ πλέον, ο Μάνος. Ο μόνος είχε μείνει ο άνθρωπος. Καλά, τέλος πάντων, αυτός δεν έχει ποινική εμπλοκή και σε κάθε περίπτωση ότι δεν είναι εδώ έχει να κάνει ίσως με προσωπικούς του λόγους. Δεν είναι ότι το απαγορεύεται. Ειρηνοδικείο είναι αυτό. Εκεί πας, σε πρωτοδικείο. Πρωτοδικείο. Για να οριστεί μια διοίκηση και να προχωρήσει τουλάχιστον διοικητικά. Το καλό αυτή τη ιστορία είναι ότι σήμερα καταθέτει, αύριο δικάζει. Άρα. Τετάρτη, λέτε, μπορεί να έχουμε μια τέτοια κίνηση. Τετάρτη. Αν αποφασιστεί την Τρίτη. Το ραντεβού αύριο είναι στις 8. Αν δεν υπάρξει κάποια προηγούμενη εξέλιξη, το Τετάρτη θα είναι το νωρίτερο Πέμπτη. Δεν μπορεί να είναι Τετάρτη. Άμα γράφεται όλο το βράδυ. Και τα ξέρουμε και τι πρέπει να γράψουμε. Κύριε Ταλτιδί, να γράφω όλο το βράδυ και είμαι βέβαιος ότι θα βρω και αρρωγούς. Ο Άρης δικηγόρος είχε πάντα. Το γράφετε εννοούσα όλους τους νομικούς. Αυτό εννοούσα. Ναι, ναι. Ο Άρης δικηγόρος είχε πάντα. Αυτό λέμε, ότι πρέπει να ξεφύγουμε λίγο από αυτό. Και δικηγόρους που λειτουργούσαν και άοκνα και βάζοντας από την τσέπη τους. Να βρεθούν τα άτομα. Απλά για να θα συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο. Ναι, γιατί και ευθύνες θα έχουν ηθικές και ευθύνες ποινικές. Έχουμε δύο προτινόμενες διοικήσεις. Και από την πλευρά του κυρίου Αρβανίτη και από την κυρίου Καπάζο. Εάν συμπράξουν τώρα, δεν είναι τώρα αυτά προτινόμενα. Εδώ δεν μπορούμε. Δηλαδή τώρα, για να μιλάμε ξανά σοβαρά, έγινε ο κακός χαμός με τον Νικολό και τον Παπακυριάκη για να μπορέσουμε να πάρουμε τελευταία στιγμή 1 Φεβρουαρίου αναβολή ασθμένοντας στην εγγυητική. Που θα μπορούσαμε να μην παίξουμε καν χθες το παιχνίδι με τον Κόρυβο. Τώρα έχουμε την πολιτεία να λέμε 2 προτάσεις και 2 διοικήσεις και ο εκλεκτός κτλ. Εντάξει. Ναι, μας είπατε προηγουμένως, γιατί το περάσαμε λίγο στο μπάι αυτό, ότι έχετε 8 Φεβρουαρίου για κατάπτωση της εγγυητικής για 2 περιπτώσεις. Ναι, από Σκορδίλη. Σκορδίλη, Πετράτος. Κούνουπα, τον μάνατζερ κύριο Κούνουπα, για απέτηση του 2005, 75.000 ευρώ. Του 5? Τι του 5? Του 5? Είπατε κάτι, του 5. Του 5, όχι του 15, του 5. Ο Κούνουπα είναι αυτός με τον Κίκη Κλάρκ, αυτό είναι. Κάθε ξεχασμένη απέτηση, για να μην πω κάθε πικράμενο και παρεξηγηθεί κανένας, του άνοιξε την όρεξη, γιατί σου λέει αυτοί μπορεί του χρόνου να μην υπάρχουν. Ναι. Είναι κάτι σαν ηρακλοποίηση, ας πούμε, του Άρη, έτσι. Που βόλτα κάνει στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και βλέπεις κάποιον Ηρακλή να κυνηγάνε. Τον αρασιτέχνη, το ποδόσφαιρο, το ρέμο, το μπάσκετ, κάποιον κυνηγάνε κατά καιρούς. Άρα... Δηλαδή σε μια στιβαρή διοίκηση ή στη διοίκηση Αρβανίτη που τα είχε βάλει ο άνθρωπος σε μια σειρά με το 99, δεν νομίζω ότι θα είχε κανείς αξίωση από το 5. Μάνατζερ ο οποίος θέλει να πουλήσει παίκτες. Μάλιστα. Ακόμα και ο Σκορδίλης. Ο Σκορδίλης από τα χρόνια του Δαμιανίδη είναι η απέτησή του. Έτσι, μην... Εντάξει, εξαιρετική είσαι στη δουλειά σας, ξέρετε ποτέ έπαιζε ο Σκορδίλης. Και έχουμε και Δαμιανίδη όμως δικαστήριο, ως Άρης. Εντάξει, εκεί πρώτα ο Θεός, ως τώρα κερδίζουμε. Εντάξει, το ότι συνεχίζει να κάνει δικαστήρια δεν θεωρώ ότι τον τιμά.
Γιατί και αυτός, εντάξει, δεν νομίζω ότι ό,τι και να έκανε, παριανός ήταν, δεν νομίζω ότι ήταν υποστήριζε άλλη ομάδα, δεν νομίζω ότι μας συνεχίζει. Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά το γραφείο μου και την τσέπη μου. Εντάξει, είπα ότι είμαστε στο Θαμιανίδη, όσο δεν μου ανερούν την εντολή θα ασχολούμαι εγώ. Άρα, πάμε στο, στο αυριανό, εκεί νομίζω ότι θα κρυθούν πλέον πάρα πολλά πράγματα και οι κινήσεις περαιτέρω. Θεωρείτε ότι η Γενική Συνέλευση μπορεί να οδηγήσει σε λύση? Γιατί ακούγεται και αυτό ως κομμάτι, ότι και η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΑΕΑΡΙΣ μπορεί να δώσει κάποια λύση. Η Γενική Συνέλευση, αν δεν προκριθεί για τους λόγους που σας ανέλησα ή αν αποτύχει, γιατί η επόμενη δικάσιμο της Επιτροπής είναι 8 Φεβρουαρίου, δηλαδή το νωρίτερο που μπορεί να δικαστεί η αίτηση για ακύρωση των ευρώ των μετοχών είναι 8 Φεβρουαρίου. Αν δεν επιτύχει ή αν δεν προκριθεί από τους αμέσως ενδιαφερόμενους τέσσερις μετόχους, η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έστω στο 1 εκατομμύριο, που είναι απαραίτητο 151%, και παράλληλα να δεσμευτούν οι παρόντες μέτοχοι. Καλά, για τον αεραστέχνη είναι αυτονόητο, εντάξει, εξυπακούεται. Η μάνα του λόγου είναι, θα δεσμευτεί. Να δεσμευτεί και ο κ. Λάσκαρης ότι θα παραιτηθεί από το δικαίωμα προτίμηση. Ναι, αλλά εκεί θέλουμε και ένα εκατό. Και ένα εκατομμύριο θέλουμε εκεί πέρα. Η καλύτερη λύση, έλεγε ο Ξανθός, είναι η καλύτερη δυνατή λύση. Αν δεν υπάρχει καμία άλλη λύση για να αλλάξουν χέρι μετοχές, θα πρέπει να μαζέψουμε. Ξαναλέω, ένα εκατομμύριο θέλουμε, αν δεν δεχθεί ο κύριος Λάσκαρης να μειώσει την αξία της μετοχής που έχει. Αλλιώς μπορεί να προκηρυχθεί αύξηση 1 εκατομμύριο, να μαζευτούν 500.000 και με μια γενναία από πλευράς του κυρίου Λάσκαρη απόφαση, αυτός ή αυτοί που θα τις δώσουν να πάρουν ακόμα και το 90% των μετοχών. Ή το 89% τέλος πάντων, για να ακριβώ λόγο. Κατάλαβα. Άρα, όπως και να έχει, σε πολύ μεγάλο ποσοστό, ο κύριος Λάσκαρης καθορίζει τις εξελίξεις. Εκτός αν γίνει αυτό τα οποία περιγράψαμε λίγο πριν, τα ξαναλέμε, μέσω επιτροπών επαγγελματικού αθλητισμού κτλ. Δεν νομίζω, ειλικρινά δεν έχω μιλήσει, ούτε τους ξέρω τους ανθρώπους, τον κύριο Βαρλάμη και τον άλλο συνάδελφο που τους εκπροσωπούν στον ποινικό, δεν νομίζω ότι πραγματικά το εξυπηρετεί σε κάτι στη μακρόσυρτη ποινική διαδικασία που τον περιμένει να το γιατί καθυστερεί, να κρατάει όμοιρο τον Άρη. Για ποιο γίνεται αυτό, για ποιο λόγο. Κάποια στιγμή θα στραφεί εναντίον του. Καλός ή κακός, πρέπει να πάρει γενναίες αποφάσεις, είναι νέος άνθρωπος, να φροντίσει για την ιστεροφημία και τη δική του και του αδερφού του και της γυναίκας του. Ο Άρης είναι πολύ μεγάλο μέγεθος για να φτάνει σε τέτοιες κατάντιες. Ωραία, να σε ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι δώσατε πολλές απαντήσεις και ξεκαθαρίσαμε αρκετά ζητήματα που ήταν λίγο μπερδεμένα έτσι στον κόσμο του Άρη. Καλά, εμένα θα παραμείνουνε. Τώρα έχω να ακούσω πάλι τα σχόλια μου στο Facebook, αλλά τέλος πάντων. Ναι, προσέξτε όμως λίγο, κύριε Χριστοφορίδη, ακούστε με λίγο. Δεν γίνεται ούτε εμείς, ούτε εσείς να λειτουργούμε με βάση το πώς κάποιοι άνθρωποι αντιλαμβάνονται κάποια πράγματα στο Facebook. Αυτό το θέμα με τις μετοχές που το ξεκαθαρίσατε τόσο απλά στο ξεκίνημα της εκπομπής είναι ένα πράγμα το οποίο και εμείς με τον Αλέξη το λέμε εδώ και 6 μήνες. Έξι μήνες λέμε. Λέτε, άλλο δέσμευση, και άλλο κατάσχεση. Τι θέλετε να άλλο πω, μεταβίβαση. Γιατί τα ακούτε τα σχολιανά σας αφού τα ακούτε. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Από εκεί πέρα όμως κακώς ασχολούμαστε με τους 10 του Facebook, γιατί υπάρχουν άλλοι 990 στους 1000 που αντιλαμβάνονται, καταλαβαίνουν και διψούν είτε για ενημέρωση είτε για να δει μια λύση στην ομάδα. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει. Οι τοξικοί άνθρωποι θα υπάρχουν παντού. Με το Facebook έχουν πολλαπλασιαστεί μερικοί. Τι να κάνουμε τώρα, λοιπόν, δεν πειράζει. Α, σκεφτούν οι τοξικοί άνθρωποι. Έχετε απόλυτο δίκιο, σας τα λέτε. Εντάξει, αυτό σαρκάζομαι λίγο. Γιατί πραγματικά και εγώ βρίσκομαι σε δύσκολη θέση. Αντιμετωπίζοντας καθημερινά δικαστικά προβλήματα με έναν Άρη, ο οποίος καλά-καλά δεν έχει πια μάρτυρα να έρθει στα δικαστήρια. Μάρτυρα εννοώ να καταθέσει. Όχι, ο μάρτυρας. Ο μάρτυρες υπάρχουν πολλοί στον Άρη. Αλλά ας βάλουμε στο στόχο το 8 Δευτέρου που είναι μετά από αναβολή μακρινή μάλιστα που είχε δοθεί η αίτηση για κατάπτωση της εγγυητικής μας, ας αντιληφθούμε ότι αν καταπέσει η εγγυητική και δεν αναπληρωθεί πρωτάθλημα τέλος για τον Άρη, κατελάχιστον πάμε στην Α2 και ας φροντίσουμε μέχρι τότε να έχουμε κάνει, δεν λέω να ξοφλήσουμε, να έχουμε κάνει τους απαραίτητους διακανονισμούς. Γιατί μετά η συμπλήρωση ηγητικής πρέπει να γίνει στην προθεσμία που θα μας ταχθεί στην ακεραία. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να κάνουμε σκόντο στην Επιτροπή να πούμε αντί για τόσα σας δίνουμε λιγότερα. Μπορούμε να κάνουμε σκόντο στους παίκτες.
και στους παίκτες, στον παίκτη και στον μάνατζερ μαζί με τους δικηγόρους. Μάλιστα. Οκ, να είστε καλά. Πολύ. Να είστε καλά. Εγώ καλή είμαι. Συνέχεια. Yeah. Τι να πεις τώρα. Είναι τόσα πολλά, είναι τόσο μπερδεμένη η κατάσταση και ταυτόχρονα... Βλέπετε, εγώ αυτό δεν το είχα αντιληφθεί για την ηγετική. Ποιο? Την κατάπτωση ηγετικής. Βλέπεις τώρα τι γίνεται. Εδώ κινδυνεύεις. Ναι, κινδυνεύεις σε λίγες μέρες για να δεν τακτοποιηθεί το συγκεκριμένο ζήτημα να μην μπορείς να πάρεις μέρος στο πρωτάθλημα. Να αποβληθείς από το πρωτάθλημα. Το διανοείστε αυτό. Καλά, πάρεις προθεσμία μετά 15 ναι. ημερών, συν 15 ημερών. Θα φτάσει το Μάρτιο. Μια το ένα, μια το άλλο. Όμως όχι ο ένας, όχι ο άλλος. Η φιλιά σφίγγει σιγά-σιγά. Μα το θέμα είναι ότι δεν έχεις αυτή τη στιγμή έναν άνθρωπο να μιλήσει. Δεν έχεις έναν άνθρωπο να τοποθετηθεί. Δεν έχεις έναν άνθρωπο να πει κάτι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να συνομιλήσει με κάποιον. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Και γι' αυτό εγώ θα νομικά να ρωτήσω αν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα με την αναστροφή, με το όπως το λένε αυτό και τα... είναι η διέξοδος στο θέμα των μετοχών. Γιατί είναι δεσμευμένες οι μετοχές αυτή τη στιγμή, όσο υπάρχει Λάσκαρης. Να μεταβιβαστούν δεν γίνεται. Άρα ή μετοχικό κεφάλαιο είναι η λύση, ή μέσω ΕΑ. Ας υπάρξει, να σου πω και κάτι. Θα τα πούμε και πιο αναλυτικά αύριο, γιατί έχουμε και γενέθλια. Λοιπόν, όχι εμείς. Αφήγω. Ας πιέσουμε και την πολιτεία. Ας πιέσουμε και την πολιτεία. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, ειδικά η συγκεκριμένη πολιτεία, έχει και αυτή την ευθύνη της. Γιατί λέμε, αλλά δεν με ενδιαφέρει εμένα αν η Τζόρτζια είναι φίλη με τη Μαρέβα. Εδώ με ενδιαφέρει ο Άρης. Και ο Άρης δεν έχει ευθύνη για αυτά που κάνει ο Λάσκαρης. Και ο κάθε Λάσκαρης. Ή τουλάχιστον απομονώνοντας το θέμα το μετοχικό, να υπάρξει μια μεταβίβαση του διοικητικού κομματιού, ρε παιδί μου. Δηλαδή να μπορέσει η ομάδα αυτή τη στιγμή να αποκτήσει μια διοίκηση. 5 ανθρώπους που θα τρέξουν προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις στα θέματα. Θα μιλήσουν με κάποιον άνθρωπο και αυτός ο άνθρωπος θα σηκώσει το τηλέφωνο και θα μιλήσει με τον Αρβανίτη, τον Κιωσέλογλου, τον Ρούσο, τον δεν ξέρω εγώ ποιον, τον Χριστοφορίδη. Θα ξέρει ότι έχει απέναντί του συνομιλητές οι οποίοι θα του μιλήσουν με τη γλώσσα της ειλικρίνειας, ότι θα τον κοροϊδέψουν και θα του πούνε. Κύριε δικηγόρε, 1000 ευρώ μπορούμε να δώσουμε, 2000 μπορούμε να δώσουμε. Μπορούμε να κάνουμε ένα νέο διακανονισμό και να μετακυλήσουμε την υποχρέωση. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό, αλλά αυτό που θα πούμε θα γίνει. Θα μπουν 5 άνθρωποι, θα βάλουν και είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Όσοι συμμετέχουν να έχουν εξασφαλίσει ότι θα υπάρξει και ένα ποσό για να μπορέσει να τσουλήσει λίγο η ομάδα. Και είναι πολύ, πολύ σημαντικό στη δεδομένη χρονική στιγμή. Όλοι αυτοί οι οποίοι εμφανίστηκαν στις τελευταίες μέρες να έχουν καταθέσει μια πρόταση στον κύριο Λάσκαρη, να ενωθούν. Να πάνε όλοι μαζί, να μπουν κάποια χρήματα και, εν πάση περιπτώσει, ανεξάρτητα από το μετοχικό και τι μπορεί να γίνει με ενέργειες νομικές από τον Εραστέχνη και από τους νομικούς για το θέμα των μετοχών, τουλάχιστον να αποκτήσει καινούργια διοίκηση ο Άρης. Αυτή τη στιγμή δεν έχει διοίκηση ο Άρης. Αυτό είναι το βασικότερο ρόλο. Να αποκτήσει καινούρια διοίκηση. Να αλλάξει η ατμόσφαιρα, ο αέρας, το οξυγόνο. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Ένα τηλέφωνο, το ναι, σύμψα, δεν υπάρχει ένας αυτή τη στιγμή. Είναι ακέφαλος ο Άρης. Είναι ακέφαλος μπασκετικά ο Άρης. Είναι έρμεο. Έρχεται εδώ ο Κόρυβος και σε κερδίζει. Και να πούμε και ένα μπράβο στον Τίνο τον Καλαμπάκο, ένα μπασκετάνθρωπο, για τη στάση που κράτησε χθες. Μετά το μάτς. Έτσι. Καλά, έχει δείξει το σεβασμό του άνθρωπος και άλλες φορές. Βλέπετε, υπάρχουν άνθρωποι που σέβονται, εξακολουθούν και σέβονται τον Άρη. Τραβήξαμε λίγο εις μάκρο στην συζήτηση, την πολύ ενδιαφέρουσα θέμα να πιστεύουμε, με τον κύριο Χριστοφορίδη, διότι ήταν και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα, γνωρίζει πολλά επί της διαδικασίας, πολλά από αυτά που έγιναν, και να σας πούμε και κάτι. Φύγαμε και... από το πρέπει, είπαμε δύο απτές λύσεις τώρα, έτσι. Και όταν πριν από αρκετούς μήνες, πριν από πάνω από χρόνο παρετήθηκε διότι δεν συμφωνούσε με τον τρόπο διοίκησης της ΚΑΕ Άρης, δεν διεκδικεί αυτή τη στιγμή να βγει και να πει και να του αναγνωρίσουν ότι είχε δίκιο, διότι είχε δίκιο. Και αυτός και στη συνέχεια οι υπόλοιποι που αποχώρησαν με όλα αυτά που γίνονταν και με τον τρόπο με τον οποίο διοικούνταν η ΚΑΕ, και φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε σήμερα. Γιατί όλα έχουν μια ιστορική συνέχεια, να ξέρετε. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν,
Χρωστάμε πολλά διαλύματα. Θα κάνουμε ένα μεγάλο τώρα. Κάντε λίγη υπομονή να ακούσετε μερικά διαφημιστικά σποτάκια, γιατί πρέπει να τα ακούσουμε. Εγώ φεύγω, πάω στο αμάξι να μας πεις τι θα γίνει με Βουό και Χαντί, όμως, σας παρακαλούμε. Εσύ καταρχάς είναι αντιεπαγγελματικό αυτό που κάνεις. Το αναγνωρίζουμε. Δεν μπορεί να κάνεις 7 η ώρα τα γενέθλιά σου. 7 βαθύλακο, 8 θα φτάσουμε. Υποδεσμεύουμε λοιπόν τον Χρήστο Σαλτίδη να του ευχηθούμε να τα χιλιάσει η κόρη του, να είναι πολύχρονη. Εμείς θα συνεχίσουμε σε λίγο, αφού ακούσουμε ένα διαλυματάκι. Όχι ακριβώς διαλυματάκι. Να επιστρέψουμε μετά, για να πούμε λίγο και κάποια πράγματα για το ποδόσφαιρο. Και μάλιστα την Τετάρτη επιστρέφει ο Άρης στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις. Με ρωτάει εδώ και ένας φίλος τι γίνεται με Χαντί, Βουό κτλ. Σε λίγο όλα αυτά εδώ. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε πάντοτε στο Λίμπερο και στην εκπομπή του All About Άρης. Να σας πω λίγο, επιστρέφοντας στο ποδόσφαιρο, ότι έχουμε εμβόλυμη αγωνιστική την 14η. Την Τετάρτη και την Πέμπτη. Τετάρτη θα γίνει ο κύριος όγκος των αγώνων. Δεν θα παίξει η Δόξα Δράμας, θα κάνει το ρεπό της δηλαδή, καθώς κανονικά θα αντιμετώπιζε τον Αχαρναϊκό. Ο Απόλλων Πόντου θα υποδεχθεί τον Κισαμικό, ο Αιγινιακός τα Τρίκαλα, ο Πανεγιάλιος τον Απόλλωνα Λάρισας, η Αναγέννηση Καρδίτσας την Καλυθέα, ο Πανσεραϊκός τον Εργοτέλη, η Σπάρτη την Παναχαϊκή και η Βέρεια θα υποδεχθεί φυσικά τον Άρη στις 5 η ώρα είναι η συγκεκριμένη αναμέτρηση και όχι στις 3 όπως όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Την 5η, 1η του Φλεβάρη θα γίνει το τελευταίο παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής. Θα παίξει ο Όφη με την ΑΕ Καραϊσκάκης. Πάμε σιγά σιγά προς το φινάλε του πρώτου γύρου. Η 13η αγωνιστική, αυτή που έγινε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, μόνο Γρουσούζικη δεν ήταν για τον Άρη, καθώς αυτή η νίκη του Απόλλωνα Λάρισας κόντρα στον Όφη, αυτό το 1-0 ήταν ό,τι πρέπει για την ομάδα του Δημήτρη Σπανού, καθώς ο Άρης και πάλι είναι στο συν 6 από την τρίτη θέση και από τον Όφη, έχει δηλαδή 33 και 27 ο Όφη, 23 τα Τρίκαλα που γκέλαραν και έμειναν αρκετά πίσω, 21 έχει η Σπάρτη, τους ίδιους βαθμούς έχει και ο Κισαμικός, πολύ πίσω έχει μείνει και η Δόξα, έχει 18 βαθμούς όσως και ο Απόλλων Πόντου που είχαν βλέψεις ανόδου, αλλά πλέον έχουν ξεχάσει αυτές τις βλέψεις και ουσιαστικά προετοιμάζονται για την επόμενη χρονιά. Δεν νομίζω ότι μπορούν να κυνηγήσουν το οτιδήποτε Δόξα Δράμας και Απόλλων Πόντου έχοντας αυτή τη στιγμή 18 βαθμούς, όντας δηλαδή στο μείον 14 από την δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Άρα για τον Άρη ζητούμενο είναι αρχικά μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου να κάνει το απόλυτο, κερδίζοντας δηλαδή Βέρεια, Σπάρτη την Κυριακή στο εντός έδρας παιχνίδι, Πανσεραϊκό αμέσως μετά εκτός και Καρδίτσα εντός, για να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της για τον πρώτο γύρο και παράλληλα με συνδυασμό αποτελεσμάτων να αυξήσει και άλλο τη διαφορά της από την τρίτη θέση και γιατί όχι και από την δεύτερη, καθώς η Παναχαϊκή έχει μια δύσκολη εκτός έδρας υποχρέωση αυτή την εβδομάδα στην εμβόλυμη αγωνιστική με τη Σπάρτη, που είναι μια ομάδα που δεν δέχεται εύκολα γκολ, είναι μια από τις καλές ομάδες της κατηγορίας και είναι από τα δύσκολα μάτς που έχει να δώσει η Παναχαϊκή μέχρι το φινάλε του πρώτου γύρου. Αυτά για το πρόγραμμα. Ο Άρης, ο οποίος επιστρέφει την Τετάρτη λοιπόν στις υποχρεώσεις του, ολοκλήρωσε πριν από λίγο την προσθήκη του Χαντί, ο οποίος υπέγραψε για 6 μήνες και ο Άρης έχει την οψιόν και για την επόμενη χρονιά εφόσον η ομάδα ανέβει στην Super League. Θα το δουν το καλοκαίρι δηλαδή οι δύο πλευρές. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής ήρθε από την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές του εξετάσεις και αύριο θα δώσει κανονικά το παρόν για να κάνει και την πρώτη του προπόνηση με τους καινούργιους του συμπαίκτες και τον προπονητή της ομάδας. Και νομίζω ότι σιγά σιγά, ίσως και από τον αγώνα με τη Σπάρτη, είναι πολύ πιθανό αυτό, να τεθεί στη διάθεση του προπονητή του και να είναι τουλάχιστον στην αποστολή για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Άρα μένει μόνο, φαντάζομαι θα υπάρξει σε λίγο, και η επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΕ Άρης για την προσθήκη του Άκελου Χαντί στο ρόστερ. Το θέμα του Βουό, για τον οποίο με ρωτάτε εδώ, δεν έχει τελειώσει ακόμη.
Και δεν έχει τελειώσει, όχι γιατί ευθύνεται ο Άρης για αυτό, αλλά γιατί η Λαμία προσπαθεί, έχει ένα υπόλοιπο, να σας το πω έτσι απλά και κατανοητά, έχει ένα υπόλοιπο μέχρι 30 του Γενάρη πρώτο ποδοσφαιριστή. Και προσπαθεί από αυτά τα χρήματα που οφείλει κάποια να γλιτώσει, να του δώσει κάποια λιγότερα, κάπου εκεί δηλαδή είναι τώρα το θέμα. Και γι' αυτό πριν από λίγο έφτασε στη Λαμία ο εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή, ο Στέλιος Βραδέλης, προκειμένου να το τελειώσει αυτό το ζήτημα και να μείνει ελεύθερος ο ποδοσφαιριστής και αμέσως μετά να έρθει στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει και αυτός με το καλό το συμβόλαιό του με την ομάδα Θεσσαλονίκης, με την οποία τα έχει βρει. Ο Άρης θα καλύψει το υπόλοιπο του συμβολέου του, δηλαδή τους υπόλοιπους 4 μήνες, Φλεβάρι, Μάρτι, Απρίλη και Μάη. Τι πιο απλό από αυτό που σας λέω. Τους 4 μήνες που θα είναι εδώ δηλαδή, θα τους καλύψει ο Άρης και αυτό είναι το λογικό. Υπάρχει μια εκκρεμότητα οικονομική από πλευράς Λαμίας προς τον ποδοσφαιριστή. Αυτή είναι η διαπραγμάτευση τώρα με τον εκπρόσωπο του παίκτη. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα και ο παίκτης θα μείνει ελεύθερος και αμέσως μετά θα έρθει στην Θεσσαλονίκη για να περάσει από εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του και να ξεκινήσει και αυτός προπονήσεις και να τεθεί στη διάθεση του προπονητή του. Και με αυτούς τους δύο νομίζω θα τελειώσουμε με τα γραφικά. Δεν πρόκειται ο Άρης, πολύ δύσκολα, δεν το βλέπω να προχωράει σε κάποια άλλη κίνηση. Δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει η υπόθεση του Γκάιλ Ενλουντούλου για πολλούς και διάφορους λόγους. Ενώ είναι πολύ πιθανή και μια αποχώρηση του Αντώνη Καπνίδη από την ομάδα μετά από 3,5 χρόνια και με σημαντική θα έλεγα προσφορά σε δύσκολα μάλιστα χρόνια για την ομάδα. Πρώτο σκόρερ με πολύ σημαντικά γκολ μάλιστα, ο 25χρονος επιθετικός, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα τραβήξει διαφορετικούς δρόμους και όλο αυτό έχει να κάνει με την πολύ μικρή συμμετοχή του τους τελευταίους μήνες στην ομάδα, με το γεγονός ότι θεωρεί τον εαυτό του παραγωνισμένο και ζήτησε σήμερα και από τον Θόδωρο Καρυπίδη και από τον Δημήτρη Σπανό αλλά και από τον Παύλο Μυροφορίδη, όλους όσους εμπλέκονται δηλαδή στο ζήτημά του, να αποχωρήσει από την ομάδα προκειμένου να πάει κάπου που θα έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Και ο Καρυπίδης, θα πρέπει να σας πω, αλλά και ο Σπανός δεν επιδιώκουν την αποχώρηση του Καπνίδη. Αυτό έχει να κάνει κυρίως, επαναλαμβάνω, με το ότι ο Αντώνης ο Καπνίδης θέλει να παίζει, όπως κάθε ποδοσφαιριστής. Και επειδή ακριβώς θέλει να παίζει και επειδή ακριβώς έχει μια πρόταση από την Δόξα Δράμας, όπου είναι προπονητής, ο πρώην προπονητής του πέρσι, του Αντώνη Καπνίδη, ο Νίκος ο Κωστένογλου, ζήτησε να αποχωρήσει από την ομάδα. Επίκειται μια συνάντηση, αν όχι του ίδιου, με τον Θόδωρο Καρυπίδη, του εκπροσώπου του, του δικηγόρου του, για να τακτοποιηθεί το οικονομικό σκέλος, γιατί οφείλεται στον Καπνίδη ένα ποσό, κάποια χρήματα και από πέρσι και τα διδουλευμένα του μέχρι τώρα, μέχρι 30 Ιανουαρίου, και μάλιστα προς τιμή του ποδοσφαιριστή δέχεται, από ό,τι είπε και στον πρόεδρο του Άρη, να διευκολύνει με κάποιες συναλλαγματικές το προσεχές διάστημα την ΠΑΕ Άρης, προκειμένου να λύσει το συμβόλαιό του, και δείχνει με τη στάση του αυτή ότι εκτίμησε το γεγονός ότι 3,5 χρόνια στον Άρη κέρδισε σε δημοσιότητα, σε αναγνωρισιμότητα, βοήθησε και βοηθήθηκε και θέλει το διαζύγιο του με τον Άρη να είναι βελούδινο, ειρηνικότατο και χωρίς να δημιουργήσει κανένα απολύτως πρόβλημα στην ομάδα. Και νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί. Τώρα, καλώς φεύγει, κακώς φεύγει, αυτό το δείξει η ιστορία, και από τη στιγμή που έρχεται και ο Βουό, ξέρει και ο ίδιος ότι όχι απλά θα περιοριστεί, γιατί ούτως ή άλλως ήταν περιορισμένος
έως καθόλου χρόνο συμμετοχής του, αλλά δύσκολα θα βλέπει και αποστολή της ομάδας και γι' αυτό το λόγο, επειδή δεν θέλει να κάθεται, ζήτησε να αποχωρήσει από την ομαδάρα και αυτό το θέμα νομίζω τις επόμενες ώρες θα ξεκαθαρίσει οριστικά. Η ΠΑΕΑΡΕΣ ανακοίνωσε αυτό που σας έλεγα, ειρήσει το παρόδο, την συνεργασία της με τον Άγγελο Χαντί και για να δω και μια δήλωση του Χαντί να σας τη μεταφέρω. Είναι τιμή μου που ανήκω πλέον στην οικογένεια του Άρη και θα φορέσω τη φανέλα αυτή της μεγάλης ομάδας. Δεν θέλω να πω πολλά λόγια. Το μόνο ότι θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό στη επιτυχημένη συνταγή να συνεχιστεί και ο Άρης να επιστρέψει εκεί που του αρμόζει να βρίσκεται. Ευχαριστώ τους ανθρώπους της ομάδας για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν και θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να τους δικαιώσω στο γήπεδο. Άρα παίκτης του Άρη και επίσημα ο Χαντί. Με την ανακοίνωση από την ΠΑΕ και μένουμε και μένει πλέον να δούμε και του ΒΟΟ. Σας περιέγραψα τι ακριβώς συμβαίνει. Νομίζω ότι δεν θα υπάρξει θέμα, θα μείνει ελεύθερος και αύριο θα έρθει να περάσει και αυτός από εξετάσεις και να ανακοινωθεί. Μέχρι την Τετάρτη 8 η ώρα είναι άλλωστε η προθεσμία που έχουν όλες οι ΠΑΕ για την χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι της Τετάρτης με την Βέρεια, εκεί έχω την εντύπωση ότι θα δούμε έτσι ένα διαφορετικό Άρη. Όχι μόνο γιατί θα δούμε αρκετά νέα πρόσωπα, αλλά και γιατί αυτή η ισοπαλία με την ΑΕΚ Καραϊσκάκης νομίζω ότι πρέπει να ταρακούνησε τα αποδυτήρια της ομάδας και οι ποδοσφαιριστές να εμφανιστούν με μια διαφορετική φιλοσοφία και προσέγγιση στη συγκεκριμένη αναμέτρηση και όχι μόνο σε αυτή αλλά και στην επόμενη με τη Σπάρτη που είναι το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι. Υπάρχουν κάποια θεματάκια, μικροπροβληματάκια τραυματισμών θα τα χαρακτήριζα με τον Σόουζα και τον Βαλεριάνο. Αμφότεροι συμμετείχαν στην προπόνηση αλλά νομίζω ότι δεν θα παίξουν την Τετάρτη, θα τους προφυλάξει ο Σπανός και θα παίξει ο Μαραγκός δίπλα στον Δελιζήση στο κέντρο της άμυνας και θα μείνει στον πάγκο ο Πορτογάλος, ο οποίος προέρχεται από μια θλάση, την εξεπέρασε βέβαια σε χρόνο ρεκόρ και αυτό δείχνει για ακόμη μια φορά το πόσο καλός αθλητής και επαγγελματίας είναι και τέθηκε κατευθείαν πολύ γρήγορα στη διάθεση του προπονητή του, αλλά ο τελευταίος νομίζω ότι και ορθά δεν σκοπεύει να το χρησιμοποιήσει την Τετάρτη, όπως δεν θα χρησιμοποιήσει μάλλον και τον Βαλεριάνο και θα παίξει ο Άρης νομίζω για πρώτη φορά ή μετά από αρκετό καιρό, με μια περσινή συνταγή στα άκρα της άμυνας, δηλαδή με τον Μπούρμπο δεξιά και τον Τζανακάκη αριστερά στην άμυνα. Εγώ το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί πέρσι πήγε νομίζω αρκετά καλά στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος και έχει ενδιαφέρον να το δούμε την Τετάρτη στη Βέρεια πώς θα λειτουργήσει με τον Βαλεριάνο μετά από αρκετό καιρό εκτός και τον Τζανακάκη εντός αριστερά και τον Μπούρμπο δεξιά στο κέντρο της άμυνας. Στα αμυντικά χαφ ο Μουμίν με τον Ιντζόγλου θα είναι οι δύο που θα πάρουν θέση στην ενδεκάδα μετά το αποτυχημένο πείραμα στον αγώνα με την ΑΕΚ Καραϊσκάκης. Ο προπονητής επιστρέφει στην δοκιμασμένη συνταγή με τους δύο παίκτες που έχουν τραβήξει το κουπί από το ξεκίνημα της σεζόν και νομίζω ότι αν δεν έχουν κάποιο πρόβλημα τραυματισμού ή τιμωρίας πολύ δύσκολα θα βγουν ξανά από την ενδεκάδα. Και εκεί που υπάρχει ένας σκεπτικισμός, γιατί εκεί έγκυται και το μεγαλύτερο πρόβλημα του Άρη μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα, είναι μεσοεπιθετικά. Δηλαδή, τι θα δούμε από τη μέση και μπροστά την Τετάρτη και ποια θα είναι τα πρόσωπα που θα συμπληρώσουν την ενδεκάδα και θα τη βοηθήσουν να έχει μια διαφορετική εικόνα, να δείξει και ένα διαφορετικό πρόσωπο από αυτό που δείχνει τελευταία, επαναλαμβάνω, μεσοεπιθετικά. Νομίζω ότι αν θέλετε να κάνω και μια πρόβλεψη, η τετράδα μπροστά είναι πολύ πιθανό να είναι η εξής. Ο Μπαργκάν αριστερά,
αντί του Πλατέλα που είναι τιμωρημένος και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής την Τετάρτη, ο Κάσος δεξιά, ο Παυλίδης το 10 και ο Πασάς στην κορυφή της επίθεσης. Να επιστρέψουν δηλαδή στην ενδεκάδα και ο Πασάς και ο Κάσος και ο Μπαργκάν και ο Μουμίν φυσικά που δεν έπαιξε βασικός με την ΑΕ Καραϊσκάκης και ο Τζανακάκης. Πολλές οι αλλαγές και πολλά τα νέα πρόσωπα. Είναι πολύ πιθανό, επαναλαμβάνω, αυτή να είναι η σύνδεση τετράδας. Εντάξει, αν δεν παίξει ο Πασάς, τότε είναι πολύ πιθανό αντί του Πασά να είναι ο Διαμαντόπουλος, όπως είναι στις τελευταίες αγωνιστικές. Δεν αποκλείεται πάντως να παίξουν αυτοί που σας ανέφερα και γενικότερα να έχουμε μια εντελώς διαφορετική, πολύ αλλαγμένη ενδεκάδα σε σχέση με τα τελευταία παιχνίδια της ομάδας. Και τώρα φυσικά και με την προσθήκη του Χαντί και πιστεύουμε αύριο μεθαύριο και του Βουό, ασφαλώς στην πορεία θα δούμε και τα καινούργια αυτά πρόσωπα, τα οποία έρχονται όχι φυσικά για να είναι στον πάγκο, αλλά λογικά για να είναι και στην ενδεκάδα της ομάδας. Αυτά όσον αφορά και το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ. Ανακοινώθηκε ο Χαντί, είναι πλέον παίκτης του Άρη. Νομίζω ότι αύριο τα σπουδαία για τον Βουό. Σας είπα πως ολοκληρώνει την προετοιμασία της και η ομάδα για το παιχνίδι με την Βέρεια. Για τον μπάσκετ, εκεί φυσικά είναι τα πολύ πολύ σημαντικά. Αύριο, 8 η ώρα, ένα σημαντικό ραντεβού της οικογένειας του Άρη με έτσι οδηγό, αν θέλετε, τον ερασιτέχνη, ο οποίος έχει καλέσει όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, στους ανθρώπους που έκαναν πρόταση του Νίκο το Λάσκαρη, σε δικηγόρους, σε ανθρώπους γενικότερα από την οικογένεια του Άρη, για να συζητήσουν το πολύ μεγάλο πρόβλημα στην ΚΑΕ και πώς και ποια θα είναι η επόμενη μέρα και ποια θα είναι η επόμενη κίνηση του ερασιτέχνη, προκειμένου να απεμπλακεί ο Άρης από την από τον Λάσκαρη και να προχωρήσει στη συνέχεια. Έχουμε τις παρετήσεις και του Θωμά Νικολού σήμερα και του Γιάννη Ψηφίδη, έτσι για να τα ανακεφαλαιώσουμε. Γενικότερα γίνονται όλες οι προσπάθειες προκειμένου να πιεστεί όσο γίνεται η πλευρά Λάσκαρη και να αποχωρήσει και να μπορέσει να προχωρήσει ο Άρης. Εγώ θα ευχαριστήσω με τη σειρά μου και τον Βασίλη Καβαδία που ήταν εδώ μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου και όλους εσάς που μείνατε φυσικά εδώ συντονισμένοι. Θα πούμε αύριο με περισσότερο ρεπορτάζ λίγο μετά τις 5 το απόγευμα και εγώ θα παραδώσω τώρα τη σκυτάλη στον Γιώργο Τωματζούκη και στην εκπομπή Ρόγια Μπλε, η οποία θα σας κρατήσει συντροφιά την επόμενη ώρα. Τα λέμε αύριο, να είστε καλά.